Δεν είμαστε καλά, Χρήστο και όσοι. Δεν μπορώ να ακούω ιδίες. Τρελαίνομαι. Όταν ακούω κάτι βλαχαδερά που μου μιλάνε για τη σημερινή μέρα, λες και έρχεται η συντέλεια του κόσμου, λες και θα δώσουμε τη μεγαλύτερη μάχη που έχουμε δώσει σαν έθνος, σαν λαό, σαν ομάδα, λες και έχουμε μπροστά τις ορδές του Μουσολίνη ή τις βαρβαρικές φυλές των Περσών στο Μαραθώνα. Καθίστε καλά, ρε. Έχουμε δει τέτοια κι άλλα κι άλλα. Ως ότου περάσουμε να σας αναλύσουμε, τόσο εγώ με τη φωνή μου, όσο και ο Χρήστος Κιώσης με το συντονισμό, το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί σήμερα. Πάμε να ξυπνήσουμε λίγο το λαό μας. Βάλε, πάρε μας ένα τραγουδάκι. Κουφάλα έαντα, αυτή τη φορά δεν μου γλιτώνεις. Μια του έαντα, δύο του έαντα, την τρίτη θα την πληρώσεις, έα. Έα θα την πληρώσεις. Σήμερα έφτασε η ώρα. Συνέχεια, μωρή κουφάλα, έα, τη βγάζεις μπέικα, κόβοντας ρόδα μυρωμένα μέσα από στενά. Σήμερα έχοντας 5.000 κομμάτια ορκισμένα μαζί μου, μια ομάδα που με τις επιτυχίες της έχει αφήσει άφωνο το Πανελλήνιο και έκπληκτη την Ευρώπη, η πρωταθλήτρια, η κυπελούχος, η αίτητη ταμπλούχος της Ελλάδος, θα διασταυρώσει ξύφι, ρόπαλα, τόξα, περικεφαλές, ασπίδες, φλογοβόλα, όλμους, υποβρύγια και αεροπλάνα. Γιατί τέτοια έχω τώρα. Και εδώ θα δούμε αντα σήμερα πόσα πίδια έχει ο σάκος. Θα τη βγάλεις και πάλι ή θα την πληρώσεις. Θα την πληρώσει. Την πλήρωσε στο τέλος ο Έαντας. Ο Έαντας ήταν βουνό, ήταν ο μεγαλύτερος μετά τον Αχιλλέα. Είχε και άλλα τσακάλια, εντάξει. Αλλά αυτός ήταν, ρε μεγάλε, ο πύργος των Αχιών, όπως τον ονόμαζε ο Όμηρος. Βουνό, ρε, σου λέω, Χρήστος, και όχι, και όσεις και τρεις πιθαμές ακόμα ύψος. Σου μιλάω δηλαδή, άμα έπαιζε μπάσκετ θα ήταν πεντάρι εκείνη την εποχή. Τρόμος και φόβος, μονομάχησε με τον Έκτορα και τον έκανε κοιμά. Μπήκε ο Απόλλωνας και τον έσωσε τελευταία στιγμή. Κοιμά δηλαδή, δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα. Ο μόνος που πάλεψε μαζί του και ήρθαν ισόπαλοι ήταν ο Οδυσσέας, ο οποίος ήταν μηχανοράφος, ψιλολαμόγιο, πάντα κοντά στον Αγαμέμνονα για να παίρνει δύναμη, και όταν σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ο Αχιλλέας και δώσανε, βγάλανε τα όπλα του στους πολεμιστές και είπανε ποιος είναι ο πιο καλός από όλους, να ψηφίσουμε εδώ πέρα, να τα δώσουμε αυτά. Και ενώ όλοι περιμέναν να τα πάρει ο Έαντας, έστησε την ψηφοφορία ο Οδυσσέας. Δεν τα λέω εγώ αυτά, ο Όμηρος τα λέει. Ξέρεις, τα τσακάλια που ψηφίζανε δεν ήταν πολλά στο... Άμα δεις, οι ήρωες του Τροϊκού πολέμου δεν είναι, καμιά δεκαριά είναι που τους ξέρουμε, οι δικοί μας.
Τα δυο τα αδέρφια, ο Μενέλαος με τον Αγαμέμνονα, δύο, Αχιλλέας τρεις, Διομήδης του Άργους τέσσερις, Ιδωμενέας της Κρήτης πέντε, Οδυσσέας έξι, Αίαντας εφτά, ο Νέστορας οχτώ, ο Κάλχας εννιά, αυτοί ήταν τα τσακάλια. Δεν ξέρω άμα μου διαφεύγει και κάποιος. Και ψηφίζουν αυτοί και λένε τα όπλα θα τα πάρει ο Οδυσσέας. Και τρελαίνεται ο Αίαντας και την πληρώνει. Πάει στη σκηνή του, κάθεται, πίνει κανένα δυο ποτά, λέει κουφάλες, τώρα θα την πληρώσετε, θα σας φάω όλους. Τραβάει το ξύφος, το ένα ξύφος τρία μέτρα. Δηλαδή το έκανε γύρω γύρω και... Κόζα. Και ορμάει και τον προλαβαίνει η Αθηνά, του λέει, ξέρω εγώ, του κάνει ένα μαγικό και το στέλνει μέσα στα πρόβατα. Εκεί που φιλούσαν τα πρόβατα και σφάζαν και τρώγαν και αρμέγανε και τα λοιπά. Και βλέπει τα πρόβατα σαν τους βασιλιάδες που το ψηρίσανε την ουδιά. Και αρχίζει και κομματιάζει τα πρόβατα. Και όταν συνήλθε και είδε τι έκανε και τον κόσμο γύρω γύρω να γελάει, αυτοκτόνησε. Δεν θέλουμε να αυτοκτονίζει σήμερα. Αλλά Αίαντα, θα σε βάλουμε κάτω και θα σε πατάμε. Λίπερο, λίπερο, λίπερο. Μια του Αίαντα, δυο του Αίαντα, φτάνει. Συνέχεια σε παίρνω εκεί αποτέλεσμα και έρχεσαι εδώ με κάτι σοπαλίες, με κάτι αυτά, κάτι 3-3, κάτι 2-2, κάτι με την γλιτώνεις. Πόσο ρε φίλε να σε θέλει ο Θεός δηλαδή. Εμείς. Ευρισκόμενοι στο καλή, στις καλύτερες μέρες και τις πιο ζεστές του καλοκαιριού. Στο ελληνικό καλοκαίρι με τα νησιά και τις παραλίες να είναι γεμάτες κόσμο που όλοι βλέπουνε το τι συμβαίνει. Ομάδες παοξίδων σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, στην Κρήτη, στην Άξο, στην Κος, στη Σέριφο, στη Ρόδο και στη Σαντορίνη. Να βγαίνουνε βαμμένοι τα πολεμικά χρώματα του δικεφάλου. Να φωνάζουν συνθήματα, να μην κοιμούνται από σήμερα, από χθες το βράδυ. Περιμένοντας τον αγώνα, διαρατούνται οι ξένοι. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Και τρεχάτος κατεβαίνει. Ρε παιδί μου, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα δεν έχει ματαγίνει. Μέχρι τα 40 εκατομμύρια τουριστών που βρίσκονται στην Ελλάδα κλείνουνε τραπέζι το βράδυ σε καφετέριες και σε άλλα μέρη που υπάρχει τηλεόραση για να δούνε τον μεγάλο αγώνα. Όλα τα νησιά στο πόδι και όχι μόνο. Ρε παιδί μου, ένα όνειρο που είδα. Ήμουνα ψηλά, λέει, σε ένα βουνό. Ανάμεσα σε δέντρα, ένας μικρός καταράκτης έπεφτε πίσω μου και μόλις άκουγα το θόρυβό του, αλλά ένιωθα τον αχνό από το κρύο νερό, το γάργαρο που κυλούσε από τις πηγές του βουνού και κάνω μία δίπλα μου και ποιο να βλέπω, λες ρε Χρήστο, το Μενώτη, το Μενώτη. Ρε του λέω, τι κάνεις εδώ εσύ, δεν είσαι στην Τούζλα. Ρε Γιώργο, έλα, ο Μενώτη είμαι. Ρε το ξέρω που είσαι, λέω, δεν μιλάμε στο τηλέφωνο τώρα, πώς βρέθηκες εδώ. Μου λέει, ήρθα να τον ακούσω και να το δω. Ποιον, ρε, του λέω, να ακούσεις και να δεις. Μου λέει, Γιώργο του Βουκεφάλα, να ακούσω. Τον καλπασμό του, να ακούσω το χλιμίτρισμά του και να ορμήξω με το Βουκεφάλα να φάω τον Άγιαξ.
παράτε. Σήμερα είναι μια καλή μέρα. Σήμερα σε βλέπω στα ίσα. Σήμερα δεν κάνω άνταρτο πόλεμο. Σήμερα κατέβηκα στην Πεδιάδα και έλα στα ίσα να μετρηθούμε. Σήμερα θα δεις πόσα πίδια έχει ο Σάκος. Και να ξέρεις κάτι, κάτι που έχει γίνει μία φορά ενδεχομένως να μην ξαναγίνει. Κάτι όμως που έχει γίνει δυο φορές, τρεις φορές, πέντε φορές, να ξέρεις ότι μπορεί να γίνει και έκτη. Σήμερα πλέον δεν σε φοβάμαι. Και ξέρεις γιατί δεν σε φοβάμαι? Γιατί μέχρι τώρα μπορεί να είχα την άβρα ενός μεγάλου νικητή λαού, που όποια να πήγαινε ήταν κοντά μου, και όταν ήμουν στο σπίτι μου ένιωθα την καυτή του ανάσα, και εγώ και ο αντίπαλος. Αλλά δυστυχώς ήμουν αβέρτα στο χαραούλι και στον κλεφτοπόλεμο, και είτε έκλεινα την Πεδιάδα και έκαιγα τα σπαρτά και δεν είχε να φάει ο Μερβριώνης και ψοφούσα από την πείνα και μετά τον πλάκωνα, είτε τον περιλάβανα σε καμιά χαράδρα μέσα ή σε τίποτα στενά οχυρωμένος πίσω από τα βράχια μέσα στα καραούλια, του την έδινα και έφευγα. Τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, έχω μάθει το δρόμο. Και σήμερα το ξέρω καλά. Έρχομαι στα ίσια, μέσα στο σπίτι σου, να σε βάλω φωτιά ποδοσφαιρική, όπως έχω βάλει φωτιά εκτός έδρας και σ' άλλες πολύ μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, ποδοσφαιρικές δυνάμεις. 1982, πάνω το είπε στο πάθος στον πίνακα, 2.500 από αυτούς ο παδί του ΠΑΟΚ. Βρίζας, για να δούμε. Βρίζας, το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ δύο γκολ πια στα 2 λεπτά που απομένουν. Αυτή η Arsenal. Εκείνη τη χρονιά πήρε το double στην Αγγλία. Πρωτάθλημα και κύπελο. Και να ήταν μόνο αυτό. Είχα κι άλλη τέτοια παρουσία. Ο Βιερίνε παίρνει την κεφαλιά από το πουθενά. Γιατί μόνο το πουθενά. Μόνο του. Ήτανε μόνο αυτό. Έχω κι άλλα να σου πω σε αυτή. Έχω κι άλλα έαντα. Για τον Γεωργιάδη. Κάνει κίνηση ο Σαλπικίδη στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και ο Αθανασιάδης στο βάθος. Η κεφαλιά του Σαλπικίδη. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. 0-1. Φέτος Σαλπικίδη. Εκπληκτικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ. Γκολ μέσα στο White Hart Lane για την ελληνική ομάδα με κεφαλιά του Δημήτρη Σαλπικίδη. Και εδώ κλέβει και πάλι την μπάλα. Αθανασιάδης από μακριά το σουτ πέφτει και μπλοκάρει ο Ρέλιο Γκόμες αυτή τη φορά. Καλό συνδυασμό. Ο Έτο περνάει στην περιοχή. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, είναι κακό το γύρισμα. Παύλο Γκαρσία. Πάρα πολύ ωραία έξυπνη πάσα για τον Γεωργιάδη. Το γύρισμα με την 1-0-2.
Αθανασιάδης, εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η Τότεναμ. Εάντα. Η Τότεναμ που επέρυσι έπαιξε στο τελικό. Αυτή ήταν η Τότεναμ, η βασίλισσα της Αγγλίας και του Λονδίνου. Κάτσε καλά, Εάντα. Με έχεις φάει τα τζιγέρια, να πούμε τρεις φορές. Συνέχεια τη γλιτώνεις. Νομίζεις ότι πάλι θα τη γλιτώσεις. Έχω ράματα για τη γούνα σου, Εάντα. Έχω κι άλλα ράματα για τη γούνα σου. Ο Ροδρίγκης ελευθερώνεται. Έχει ανέβει ο Λέοβατς. Αφήνει για τον Τσίμιρο. Αλλάζει παιχνίδι από τον Σέλμα Κάμπος. Είναι σου του Τζάμα, τον βγάζει ο Λετερίδη. Ο Σάχο Βλάσε, κόλ για τον ΠΑΟΚ. Κόλ για τον ΠΑΟΚ. Το 5 με τον Έβγεν Σάχο. Από το σου του Τζάμα πήρε τον ριμπάουντο Σάχο. Γεια σου ρε Σταυράκη, θέλω να σ' ακούσω σήμερα. Που κράτησε την ψυχραιμία του, είδε την τρύπα και πλασάρει 0-1 ο ΠΑΟΚ σε μια πολύ καλά οργανωμένη επίδεση της ομάδας. Η μπάλα στράθηκε στον Σάχο και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Ο Λευτερίδη δεν έπαιζε στα δερά, ο Σάχο έκανε το κοντρόλ, πλάσαρε, ήταν τυχερός. Γιατί η μπάλα πήγε κάτω από τα πόδια του Λετσερίδη. Γιατί ρε ήταν τυχερός ρε Σταύρο. 0-1 στο 5-6 παρηγήσουμε στην κερκίδα. Δηλαδή αποκλείεται να σημάδεψε, την περάσει από κάτω. Παπά. Κάτσε παράλληλα, κάνε το σκορ. 0-2 και το πέω. Κι αυτό τυχερό. Έαντα. Λασέ του Τέλμα Κάμπος. 0-2 πέω. Ασίστ Ροντρίγκες. Στο 26 ο Τέλμα Κάμπος. Επιστρέφει στα γκολ μετά το Άμστερνταμ. Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ. Να το Άμστερνταμ. Το είπε ο Σταύρος. Τι βλέπουμε εδώ. Απίστευτο παιχνίδι. Τι βλέπεις. Σήμερα να δεις τι έχεις να δεις. Ο Ροντρίγκες. Αυτός βλέπει την κίνηση. Κάνε γαργάρι στη φωνή σου Σταύρος. Σήμερα θα σου βγει η ψυχή. Για να δούμε και τον ΠΑΟΚ έχει προϋποθέσεις τώρα ο Ροντρίγκες. Πάει να περάσει τον Ντόμοβιτς. Κερδίζει μια κόντρα. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή, Ροντρίγκες, σουτάρει, γκολ, 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 2-3 ο Κάλλης, πουλάκι μου, στο 93, έκανε πανηγυρισμή, Κάλλης, Ροντρίγκες, και 2-3 ο ΠΑΟΚ, 2-3 με τον Κάλλης, Ροντρίγκες, που βάζει το πρώτο του εκτός έδρας γκολ. Δεν έχουν, δεν έχει γίνει μόνο μία φορά, δεν έχει γίνει δύο, δεν έχει γίνει τρεις. Έχω κι άλλα να σου πω. Που φοβάσαι ρε βλάχο παοξύ. Είναι εδώ και ο πατέρας του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Μίρτσα, προπονητής της Εθνικής Τουρκίας. Στην ηλικία των 73 ετών πλέον, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Δημήτρης Πέλκας. Αλλά έρχεται στο πέναλτι, γκολ, Βαρέλα. 0-1. 0-1, μέτρα Σταύρο. Όπως πέφτει το μάνα από τον ουρανό. Ποιο μάνα ρε, ποιο μάνα και πατέρα ρε παπά. Ήταν πολύ εύκολα όλα. Άκου να δεις τι έγινε παρακάτω. Βγήκε ο στόπερ από το Κάπο Βέρντε, από τα Κάπο Βέρντε. Ξέρεις με τον Κάπο Βέρντε. Φερνάντο Βαρέλα. Άκου εκτός έδρας τι γίνεται. Ακούστε τη φωνή του λαού βλάχη. Μόνοι τους στον ΠΑΟ και οι γηπεδούχοι. Ρε Μπαρμπακότσο τι σε περιμένει σήμερα, εφέτος. Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-1, Γρηγόρη. Φαν Βόλφιγγελ και Όμπερλιν είναι οι τρεις παίκτες. Όμπερλιν! Θέλετε να βάλει στο παιχνίδι ο προπονητής της. Θες να πει Όμπερλιν, ρε! Πρίγιοβιτς στο μεταξύ. 2-0, τέλος! Η παρτίδα εκρίθη οριστικά. Στο 52, Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-2. Σε εκτός έδρας αγώνα. Γεια σας. Γεια σου. Μπιμπιπ τον Πειραιά σου. Την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα. Αλλάξανε τα πράγματα. Χρόνια πολλά περάσανε από τότε που βγαίναμε έξω
Και ήμασταν καλπάζο εισπράκτορε. Τα μόνα επίσημα μεταξύ των δύο ομάδων. 1-1 εδώ, επαναλαμβάνω, παρά μία μέρα, 28 Ιουλίου ήταν τότε, του 10. Και 3-3 μια εβδομάδα μετά στην Τούμπα. 3 γκολ του Σουάρες. Από το 1-0 του ΠΑΟ και ένα 3 έγινε 3-3. Θα γεννήσει η γυναίκα του, δεν θα γεννήσει, θα κάνει, δεν θα κάνει. Μα ζάλισε τον έρωτα. Βγαίνει ο Άγιαξ μπροστά. Ωραία η απόκρουση από την άμυνα από τον Κρέσπο. Και εδώ ο Αθανασιάδης ανοίγει. Βγαίνει και ο Σίλεσεν. Εκεί περνάει ο Κάμπος. Θέλει να γυρίσει. Goal. Είναι καταπληκτικό. Goal. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. 0-1 από Κάμπος. Δεν γλιτώνετε. Περάσα τα χρόνια και πλέον ένας διαφορετικός, ένας δυναμικός, ένας πρωταθλητής ΠΑΟΚ, το καμάρι της Μακεδονίας, πηγαίνει στην Ολλανδία για να αναμετρηθεί. Δικέφαλε, μεγάλωσα κοντά σου και γνώρισα πολλά. Σε βλέπω να πετάς και το δρόμο να χτυπάς και ποτέ να μη καπαδώσε! Πάμε να τους κομματιάσουμε! Πάμε να τους τσακίζουμε! Πάμε να δείξουμε στην Ευρώπη τι θα πει πιζι ΠΑΟΚ! Από την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, μέχρι τη Ζάκυνθο και το Ιόνιο, μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, μέχρι την Πελοπόννησο και την Αττική. Μια Ελλάδα, μια ομάδα, η ΠΑΟΚΑΡΑ. Μια ομάδα καθαρή, μια ομάδα λαμπερή, μια τίμια ομάδα, μια ανδριωμένη ομάδα, μια γνήσια ελληνική ομάδα. Εκπροσωπεί σήμερα όλους μας, με τις ευχές μας, με τη θετική μας ενέργεια, με την καρδιά μας. Σας ευχόμαστε όλους τους τυχερούς από εμάς που θα βρίσκεστε εκεί και τα 11 τσακάλια μας. Καλή επιτυχία. Δώστε τη μάχη την καλή. Δώστε τα όλα μέσα. Παίξτε για την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Παίξτε για μας σήμερα. Και να ξέρετε κάτι. Άμα θα δούμε τα πρόσωπά σας γεμάτα υδρότα, να μην φοβάστε τίποτα. Εδώ είμαστε να σας χειροκροτήσουμε και άμα έρθει και καμιά στραβή. Δεν τρέχει τίποτα. Μεγάλη ομάδα! Δεν έγινε ο ΠΑΟΚ από τις μεγάλες νίκες, αλλά από τη συμπεριφορά του και από την αγάπη του κόσμου του. Πάμε να γλεντήσουμε. Πάμε στο μεγάλο πανηγύρι της Ευρώπης. Πάμε να κάνουμε τα νέα χιλιόμετρα μαζί με τη ομάδα μας. Με το δικέφαλο αυτό. Πουλάκια μου! Γι' αυτό τον κόσμο, για την καρδιά και την αγκάλι σου, μα το Θεό, ούλα χαλάλι σου! Μου λένε και οι φίλοι μας, οι Κύπροι, δεν γουστάρω ρε παιδί μου! Δεν γουστάρω! Γουστάρω που δεν με γουστάρετε, όλοι σας οι άλλοι. Γουστάρω όσους είναι κοντά μας, αυτούς τους γουστάρω. Αλλά γενικά δεν γουστάρω. Ό,τι γουστάρω, γουστάρω.
Όποτε θέλω, γουστάρω. Όταν πάλι δεν γουστάρω, δεν γουστάρω. Γιατί πάω κι είσαι. Γεια σου που κεφάλα. Γεια σου τρελομενότη. Άρε πάω ξύδες τι περνάμε. Άρε πάω τι μας έχεις κάνει. Μας χάζεψες. Για όλους αυτούς που θα είναι στην κερκίδα, για όλους αυτούς που θα κάνουν το Άμστερνταμ και το Johan Cruyff Arena, θα τους κάνουμε με αυτούς που έχουμε στείλει εκεί με μία έμπροστο φυλακή να θυμούνται αυτή τη βραδιά για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και πούστε, τα καλύτερα τώρα έρχονται. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Αυτό να το ξέρετε. Τι σας περιμένει ρε μπαρμπακόστατες. Τι σας περιμένει άμα ξέρατε. Χρήστος Κιός είσαι εκπληκτική φόρμα. Παίξε ΠΑΟΚ μπάλα σαν τον Χρήστο και δεν έχεις αποβηθείς τίποτα. Και όπως είπα προηγουμένως, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει ο Πόντιος στο μυαλό του. Τρόμος θα σας πιάσει. Μόνο και μόνο αν μπορούσατε να φανταστείτε τι έχει στο μυαλό του ο Πόντιος. Όλη την τρέλα του στον ΠΑΟΚ θα τη βγάλει. Και πούστε ο πρόεδρος, να, δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του. Να το ξέρετε, άλλωστε το έχει δείξει. Θέλω να ξέρετε, εσείς που είστε υποστηρικτές της μεγάλης αυτής ομάδος, αλλά και όλοι οι άλλοι που παρακολουθείτε με δέος τον καλπασμό του Βουκεφάλα, ότι τώρα ξεκινάμε. Το double που πήρε ο ΠΑΟΚ δεν είναι τίποτα. Το αίτητο, το απίστευτο ρεκόρ το περσινό δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα επεκολουθήσουν. Στόχος του βετινού ΠΑΟΚ, όχι μόνο αίτητο, αλλά με μόνο νίκες να πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ να δείτε τι έχετε να πάθετε. Έτσι έλεγε ο Σαββίδης προχθές έναν. Λέει, να λέει ο Λουτσέσκους ρε πρόεδρε, λέει, πήρε λέει το πρωτάθλημα χωρίς ήττα. Ναι λέει, αλλά έχει ισοπαλίες, είπε ο πρόεδρος. Άκουρε τι είπε ο Πόντιος. Ορίστε κύριε μου, καλή σου μέρα. Σταύρακα από Κοζάνη, καλημέρα. Καλώς τον φίλο μου τον Σταύρακα από την Κοζάνη. Φιλαράκι, τόσες μέρες δεν σε έπαιρνα γιατί ένα φιλαράκι μου εδώ στη λίμνη με ζητούσε να πάω να το βοηθήσω λίγο. Τι πράγμα είναι, φίλε. Νταούλια. Ναι, σηκώνουν και οι καραβίδες. Α. Και είχα το βοηθούσα στη λίμνη και δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δεν είχα. Σήμερα του λέω φιλαράκι δεν έρχομαι, σήμερα είναι η πρόκριση, σήμερα δεν πάει εσύ και τα ταούλια σου και οι καραβίδες σου και τα χρυφάδια σου. Θα πάω να πέκω τα κάτω να ακούσω το φιλαράκι μου. Λοιπόν, άκου. Ναι. Ένα-δύο το παιχνίδι. Ένα-δύο. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση. Ασχαράκι, αν η περίπτωση πάει στα μπέναλτι, σήμερα να δείξω ότι είσαι μάγκας. Λέω να πάει 2-2 το παιχνίδι για να πάει στα μπέναλτι. Ναι, κατά. Δεν τρώει ρε δύο γκολ ο Πασχαλάκης. Μηδέν δεν την έχει την αιστεία. Μην περιμένεις σε παράταση. Σήμερα αυτοί, αν είδανε το παιχνίδι το προηγούμενο, λοιπόν εμείς είμαστε περασμένοι φιλαράκι τόσο ανετά, πιάστε να δείξουν άλλα τα καθάκια που γύρω γύρω τι λένε. Γιατί μας ζηλεύουνε, κατάλαβες. Βέβαια, δεν σε ζηλέψουνε ρε μεγάλε. Φιλαράκι που εγώ αύριο το πρωί θα σε πάρω με την πρόκριση. Να σε καλά. Και το φιλαράκι το Κωστάκι που είναι αυτό που αντικαταστήσει πέσον, ότι εμείς θα περάσουμε, να μην στεναχωριέστε. Την άλλη εβδομάδα θα είναι την άλλη δευτέρα. Μη φοβάστε όλοι σήμερα, εμείς θα περάσουμε. Παουκτήρες, παουκάρες, μη φοβάστε, εμείς θα περάσουμε. Μη φοβάστε. Δεν μου λες ρε Σταύρακα. Ναι. Αυτά τα ταούλια τι είναι που σηκώνται καραβίδες. Για βάλε μας μέσα. Είναι φιλαράκι μου κάτι στρόγγυλα αυτά με δίχτυ γύρω γύρω, το οποίο μπαίνει την καραβίδα και δεν μπορεί να φύγει. Βάζει βάζεις δόλωμα μέσα για να έρθει η καραβίδα ή στο περίπου το ρίχνεις. Ρίχνουνε κάτι έτσι από φάγια και τα λοιπά για να μάλιστα.
Αλλά τώρα αυτό το διάστημα και εγώ όμως, να ξέρεις, με το κορίτσι αμπηγή που έχετε από την Κοζάνη, μέσα τώρα ψάρια δεν σε στέλνω. Την αποστολή! Γιατί... Ναι, τώρα αυτό το διάστημα το ψάρι, να ξέρεις, δεν τρώγεται, έτσι. Γιατί? Το λέω εμπιστευτικά. Να... Αυτά είναι από λίμνη, είναι από πού είναι, από τα λίμνη. Από λίμνη, εδώ, εδώ, στη λίμνη, διά μας, στην Βολίφτη, εδώ. Έχει λίμνη η Κοζάνη. Καλά, πλάκα μεγαλύτερη, φίλε. Δύο, όχι μία. Δύο λίμνες. Τι τις κάνετε δύο, ρε, δώστε μία σε εμάς να έχουμε. Από εδώ παίρνετε νερό, ρε φίλε, από εδώ παίρνετε νερό. Άντε ρε, καλά τα λέει εδώ η αποστολή, μας κόψει λίγο το νερό, μην μας κουνιέστε πολύ. Το σκάτσο, κύριε. Ναι. Μέσα στα Χριστούγεννα, μέχρι τα Χριστούγεννα τότε σε εκεί που τρώγεται το ψάρι, φιλαράκι. Ναι. Με το κορίτσι θα σε στείλω ψάρια πάνω. Ωραία. Να κάνετε εκεί με τα φιλαράκια, αλλά όχι τώρα, δεν σε θέλω να ξέρει. Όχι τώρα, το, τα Χριστούγεννα. Δεν τρώγονται τώρα τα ψάρια. Τα ούτε τα θάλασσα, να ξέρει, έτσι. Τα... Όταν είναι ζεστό το νερό, το ψάρι δεν τρώγεται. Τα κάνουμε μαγειρίτσα τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ακού. Εντάξει, μέχρι τότε θα έχουμε αυτοί. Θα σε στείλω εγώ και καλά ψάρια για να κάνετε εκεί πέρα ένα ταλαβίδι καλό. Ωραία. Σίγουρα δεν σε θέλω γιατί δεν πίνω ούτε αλκοόλ ούτε καπνίζω, οπότε εκείνο το αλκοόλ θα του κανείς μόνοι σας. Έγινε. Το πολύ πολύ σε στείλω μια τραματζάρα από κάνα φιλαράκι. Άπρα έτσι, μια τρομπιτζάρα και από κάνα φιλαράκι, ένα με γλυκάνισο να είναι, μην είναι σκυγράπα. Ναι, τώρα τελευταία βγάλανε ένα γούσο εδώ χωρίς γλυκάνισο, δεν ξέρω τι τα καζάνια τι βγάζουν. Παπάς. Αλλά θα σε κρατήσω από το καζάνι γιατί έχουμε καζάνι εδώ, εδώ που βγάζουν. Α. Θα σε στείλω και μια τραματζάρα έτσι δώρα, αλλά μαζί με τα ψάρια, έτσι. Μαζί με τα ψάρια, λοιπόν, ωραία. Παοκάρες, φτιαχτήκαμε. Σήμερα θα πανηγυρίζει όλος ο κόσμος. Ό,τι έπαθε η Arsenal. Αυτό θα πάρει, δηλαδή η μόνη ομάδα που αποκλείσαμε, η ελληνική ομάδα έτσι, που απέκλεισε μέσα στην έδρα της, κρίθηκε η ομάδα σε διπλό παιχνίδι, ήταν μόνο ΠΑΟΚ, έτσι να ξέρεις. Και δύο ομάδες, όχι μία και την Τότεναμ. Εκεί δεν με περάσαμε, λέω, περάσαμε με την Άρσεναλ. Και την Τότεναμ, δεν περάσαμε την Τότεναμ. Και με την Τότεναμ περάσαμε. Α, περάσαμε και με την Τότεναμ. Την πρώτη όμως, λέω, κοίταξε. Α, την πρώτη ήταν με την Άρσεναλ, βέβαια. Ναι, το ξεπαρθένιασμα είναι ένα που έκανα με την Άρσεναλ. Ένα που ρίξαμε τις Φιλιππινέζες 6 γκολ, δεν πάνε να κάνουν όσα χρόνια θέλουν, αυτοί θα μας... αυτό δεν βγαίνει. 6 γκολ φάγανε μες στις αίρες. Δεν πάνε να λένε πήραν 40 πρωταθλήματα, το 6-0 δεν βγαίνει ρε φίλε. Το ίδιο θα πάρει και ο Άγιαξ σήμερα. Άκου να σου βάλω κάτι να ακούσεις. 37.982, πάνω το είπε στο βάθος στον πίνακα, 2.500 από αυτούς ο παδί του ΠΑΟΚ. Βρίζας! Για να δούμε. Βρίζα, το σου του Βρίζα. Ο Πάοκ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει. Για τον φίλο μου τον Σταύρο από την Κοζάνη. Α, αυτό είναι. Με το στραβό το πόδι μας έβαλε γκολ ο Μπαγάζας ο Βρίζας και τους πήραμε την πρόκληση. Ρε γαμπότη. Λοιπόν, φιλαράκι. Έλα. Και για την ευγενία θα μου βάλεις ένα κομματάκι λίγο γιατί κι αυτή ήταν τέτοιο παοξί. Παοκτσάκι καλό, αυτή με έλεγε τότε, να ξέρεις με λέει η πρώτη ομάδα που θα φέρει, η ελληνική ομάδα που θα φέρει κύπελο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα, θα είναι ο Βάκημα. Ποια είναι η ευγενία ρε φίλε? Η ευγενία η Βραχνού ρε φίλε. Α, η Βραχνού, μάλιστα. Ναι. Ποια είναι η Βραχνού. Παοκτσάκι καλό να ξέρεις, έτσι. Βραχνού, Ναι. Η Τζένι Βάνου, η Τζένι Βάνου, ευγενία Βραχνού. Εγώ έτσι τη γνώρισα. Ευγενία Βραχνού τη γνώρισα γιατί τότε ήταν δίπλα στο Μιχαλόπουλο Γλάστρα και την είχα γνωρίσει έτσι σε αυτό το στυλ, κατάλαβες. Μάλιστα. Δεν είχε γίνει ακόμα βίντεο. Το καλλιτεχνικό της έγινε μετά την Βάνο όταν την πήρε αυτό. Δεν μου λες Σταυρό. Ήταν καλό παοκάκι. Να ακούω. Τη χούφτωσες, τη χούφτωσες. Όχι, ήταν καλό κορίτσι, καλό παιδί. Φιλαράκι ήταν, να ξέρεις. Εντάξει, έπρεπε λίγο να χουφτώσει. Όταν λέμε φιλαράκι, καλό φιλαράκι. Ρε χούφτωσε και πάλι φίλοι θα ήσασταν. Γεια σου Σταύρο με την νίκη. Γεια σου. Γεια σου. 2-31-0-2-87-8-8-8. Σήμερα ανοίγουμε πιο νωρίς γραμμές. Σήμερα η ώρα είναι δικιά σας. Ανοίξτε τα φτερά σας, αφήστε αχαλινιγόγητη. Καλά το είπα, αχαλιναγόγητη. Αχαλιναγόγητη τη φαντασία σας. Πετάξτε ψηλά. Κατευθυνθείτε προς Ολλανδία. Τσακίστε τους δουσέαντες γιατί μας έχουν κάνει τα αυτά μας, ουμπαλά μας, μας τα κάνανε μπαλόνια. Ορίστε. Έλα ρε Γιώργο, με ενώτε εδώ πέρα. Καμάν αδερφέ και σε μνημόνευα που σε είδα στο όνειρό μου εχθές. Καλά τώρα κοίταξε, έχουμε τηλεπάθεια, ένας βλέπει τον άλλον, αφού είμαστε δικέφαλα, τι έχουμε βουκεφάλα, έχουμε τρέλα. Να σου πω τι όνειρο είδα. Παρεστήσεις, άκουσε πετάμε. Δώσ' μου ένα λεπτό, επειδή ξέρω ότι δεν ακούς την εκπομπή λόγω του ότι δεν πιάνει εκεί
που είναι. Σε πιάνουμε μέσω ίντερνετ και αυτά, αλλά πολλές φορές σε χάνω, ρε παιδί μου, γι' αυτό και... Άκουσες που είπα ότι ήμασταν πάνω σε ένα βουνό, ήμουνα σε ένα βουνό και κοίταζα από εκεί. Στο τέλος το άκουσα, λίγο, στο τέλος το πιέσα. Και ξαφνικά βλέπω εσένα διπλά, λέω, τι ήρθες εδώ, ήρθα, λέει, να δω το Βουκεβάλα. Λέω, τι το δει. Ναι, τρέλα βγάζουμε, ρε, σε είπα, Βουκεβάλας, ρε, είναι η καψούρα του παοξίδων. Ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπάρχει σε τρελό και ειδικά ο Βουκεβάλας που είναι το σημείο αναφοράς της Μακεδονίας. Γιατί άκου το τον, είπα άκου και τον, άκου τον, άκου. Βουκεβάλας, ρε. Κλιμιντρίσματα, όπως θα λέτε, μπορώ να το πω και όλα. Κλιμιντρίζει. Σε είπα, ο Αλέξανδρος είναι η αγάπη μας και ο Βουκεφάλας είναι η καψούρα μας. Κάτσε να τον κάνω, να τον κάνω και μια μνημόνευση το Βουκεφάλα. Βουκεφάλα, είμαι χάλια, βλέπω έναν αετό με δυο κεφάλια. Βουκεφάλα, είσαι τρέλα. Είσαι τρέλα με ασπρόμαυρη φανέλα και θα το εξηγήσω αυτό γιατί φορούσε ασπρόμαυρη φανέλα ο Βουκεφάλας. Γιατί τότε σε εκείνα τα χρόνια όλοι οι βασιλιάδες και αυτά που είχαν τις αλογατάρες τους και θέλανε να πουλήσουν μούρι, τους βάζανε και ένα μαδία, Γιώργο. Ο μοναδικός γάτος ξύπνιος του βασιλιάς με μαγιά ήταν ο Μεγαλέξανδρος. Λέει τι θα του φορέσω αυτού του, του τρελού άλογου να ασπρόμαυρο μαδία. Οι άλλοι μπούφοι για να εντυπωσιάσουν τους βάζαν χρώματα, τους κάναν κόκκινα, ναι, κίτρινα και τέτοια. Βρε κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, μπλε, ναι. Τις κάνανε μπαλαρίνες. Άκου, αυτοί μόνο από το χρώμα ήταν χαμένοι. Ο Μέγας Αλέξανδρος γάτος σου λέει θα το φορέσω ασπρόμαυρο μαδία. Να καρπάζει και να κυματίζω μαδίας και μόνο που θα βλέπω το ασπρόμαυρο να παθαίνω και σμεντέ. Να παθαίνω ηλεκτροσοκ, ηλεκτρολογικό blackout να παθαίνω. Και λοιπόν και μόνο από το χρώμα ήταν χαμένα αυτοί. Και πέρα από αυτό που σε είπα, όταν πετούσε το παλαμάρι, οι άλλες οι φοράδες παθαίναν πλάκα. Άκου να δεις σε μια σαγαυγάμιλα που λέγαμε χθες, άκου μια φοράδα τη λέει στην άλλη, του αντίπαλου Βεστράτου. Του Μεγαλέξανδρου, λέει μια φορά, ρε εσύ τι λέει, κάνει τα μπλούτα χλιμιντηρίσματα και λέει, τι παλαμάρι είναι αυτό, βρε τι παλαμάρι, πάθαμε πλάκα και λέει η άλλη φοράδα, αυτό δεν είναι παλαμάρι λέει, αυτό είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, πάθα πλάκα η φοράδα. Είπε γιατί τέτοιο πράγμα η φοράδα. Ε? Είπε τέτοιο πράγμα η φοράδα. Η φοράδα φόρεσε μια φορεσιά. Τι πλανά έχουν οι τσολιάδικες φορεσιές, οι μπαλαρίνες, οι αυτές. Τέλος πάντων, σήμερα κοίταξε να δεις. Το μάτι είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, πρέπει να κερδίσω και είναι πολύ δύσκολο. Και πρέπει να το χτυπήσω ΠΑΟΚ με μαγιά. Παιχτικός, είμαι κατώτερος από τον Άγιαξ. Αλλά είμαι ανώτερος σε μαγιά. Και θα το χτυπήσω το παιχνίδι με τη μαγιά μου, με το παοξυλίκι μου, με την τρέλα μου που υπάρχω και ζω για αυτή την ομάδα που μια ζωή γράφω ιστορία με τη μαγιά μου. Πάντα γιατί και αυτό που έκανε φέτος είναι τα θέμα μαγιάς, δεν τα θέμα ομάδας, δεν έπαιξα την παλάρα που χάζεψα όλο τον κόσμο, έπαιξα μια μέτρια μπάλα, κατά διαστήματα είχα κάτι καλά παιχνίδια, αλλά με τη μαγιά μου σας καθάριζα, γιατί έχω Βουκεφάλα στο μυαλό και δικέφαλο αετό στην καρδιά, δεν μασάω, έχω τέτοια τρέλα μέσα στον οργανισμό μου, πάνω με στο μυαλό τρέλα, στην καρδιά τρέλα και είμαι ένα τρελοκομείο και τα περνάω, Γιώργο, έξω από τα τρελοκομεία, οι τρελοί κρύβονται κάτω από τα κρεβάτια. Το διαισθάνονται αυτό ότι περνάει ένας τρελός της τρέλας ο τρέλα. Άμα κλείνεις τη λέξη τρέλα, ξεκινάει η τρέλα της τρέλας η τρέλα, ο ΠΑΟΚ. Εκεί τελειώνει η τρέλα. Ο ΠΑΟΚ και σταματάει η τρέλα. Λοιπόν, για τέτοια τρέλα μιλάμε. Που οι αντίπαλοι και εχθροί μας σκάνε και μας ζηλεύουν. Άκου τώρα να δει. Γιώργο, μ' ακούς? Ναι, ακούω, μωρό. Λοιπόν, άκου τώρα πώς πρέπει να το χτυπήσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Θέλει εδώ πέρα μαγιά, θέλει φιλοσοφία, θέλει πολλή διπλωματία. Σήμερα Φερέιρα, θα μαζέψω μεσημέρι τους παίκτες του ΠΑΟΚ και το μεσημέρι που θα πάτε να φάτε θα είναι ελαφρύ το φαΐ. Και όταν λέμε ελαφρύ το φαΐ θα φάτε μόνο τζατζίκι σκορδαλιά. Και το σκόρδο θα είναι καλής ποιότητας, να έχει δυνατή μυρωδιά, αλλά να μην καίει πολύ. Γιατί άμα καίει πολύ θα σε κάψει το στομάχι. Θα έχει μόνο δυνατή μυρωδιά. Και όταν θα βγουν έξω στο γήπεδο και θα χαιρετιστούν ο ένας με τον άλλο, θα χαιρετίζουν με τον άλλο και ευγενικά χαμόγελα και αυτά. Όταν θα σκύβεται το κεφάλι ευγενικά στον αντίπαλο, στον Μπάστεν Βαν Μπούγκλερ και όλους αυτούς τους Βαν,
θα βγάζετε και ένα ψηλό φτέρνισμα. Αψού. Ναι. Με το αψού θα φεύγει σκορδαλιά. Άκου τώρα τι γίνεται. Θα φεύγει σκορδαλιά με το αψού. Ναι. Θα το χτυπάει τον Βάντεμπεργκ, Βάντεμπουργκ στη μύτη. Θα ναι. το φέρει μια ψηλό ζαλάδα, μια αλλεργία, ένα κάτι, μια μιξούλα. Με το αψού ναι. και θα το τζούζουν και λίγο τα ματάκια. Λοιπόν, έχει την πλέρωση. Η σκορδαλιά έχει σύστημα. Α. Με το αψού το χτυπάει στη μύτη, το φέρνει ελαφρώ ζαλάδα στο μάτι, το καίει λίγο το μάτι, το δακρύζει και το φέρνει λίγο, λίγο θολό. Ώστε να δει είναι... τι έχουν τα μάτια του, αυτά έφαγε το πρώτο. Άρα θα φάνε το μεσημέρι σκορδαλιά καλή ποιότητα σκόρδο. Και να έχει και λίγο πατάτα νευροκοπίου που είναι σκληρή πατάτα για να μην του κάψει το στομάχι. Να βγαίνει σκληρή μυρωδιά. Δεν βγήκαν ακόμα οι πατάτες. Ζαλοθολούρα που θα έχουν αυτοί μέσα στο κεφάλι τους. Ναι. Με αυτή τη ζαλοθολούρα το χτυπά στον Άγιαξ, τον πετάς ένα-δυο γκολ και φέρτε μας την πρόκριση στον πύργο το Λευκό. Να πανηγυρίσουν όλα τα παόκια, να σκάσουν οι αντίπαλοι και οι εχθροί. Γιατί γεμίσαμε αντιπάλους και εχθρούς από κακία, Γιώργο. Γιατί βλέπουν το μεγαλείο, το μέταλλο, αυτό που λέγεται ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να μας στάσουν και παρακαλάνε να στραβοπατάμε, να σπάμε πόδια, χέρια για να μας πιάσουν, για να μας στάσουν. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ, γιατί είμαι ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ σημαίνει μαγιά. Και όταν λέμε μαγιά, αρχίζει από μαγιά και τελειώνει σε μαγιά. Όλοι οι άλλοι είπα και το έχουμε ξαναπεί και το νιώθουμε και το ξέρουμε, είναι τικιντάκιδες. Άσχετα που παρεξηγούνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί έτσι έχει γράψει ιστορία. Γιατί όταν κάναμε εκδρομές και συναντιόμασταν, σε έχω πει σε Αθήνες, σε Χαβούζες, σε Συντάγματα, σε Ομόνη, σε Αχαρνούρ, σε Φιλαδέλφια, σε Καραϊσκάκια, κρυβόντουσαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με μανάβη στρατηγό και με παόκια εκστρατεία, τρελαμένα όπως ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, τους τρώγαμε, τους εξαφανίσαμε. Έχει άλλη βαρύτητα, άλλη ιστορία ο Παοξής, άλλη μαγιά. Η μαγιά μας είναι η διαφορά. Και σήμερα το παιχνίδι ο Πάκος θα το χτυπήσει με τη μαγιά. Σκορδαλιά, φτέρνισμα παλό, ζαλούρα σε πρώτη φάση, θολούρα σε δεύτερη φάση και σε πως είναι η Ολλανδέζα ζαλοθολωμένη, ζαλισμένη, το χτυπάς το παιχνίδι, το πετάς ένα-δυο κολλάκια και παίρνει φωτιά η Σαλόνικα, ο Λευκός Πύργος, όλη η Ελλάδα και να ξέρεις σήμερα Γιώργο, ακούς Γιώργο? Γιώργο με ακούς? Ναι βρε, σ' ακούω, λέγε. Ναι, και να ξέρεις σήμερα, σήμερα είναι καθυλωμένη όλη η Ελλάδα στους καναπέδες και στις καρέκλες, γιατί όταν παίζει ο ΠΑΟΚ τον βλέπει όλη η Ελλάδα. Αυτά που έλεγες, αυτά που έλεγες για την Αθήνα και τη Χαβούζα και που συναντιώσασαν στο Σίδνεϊ, έχει ετοιμάσει κάτι ο Χρήστος να σε βάλει να ακούσεις. Ναι. Με παοξίδες, τρελοκομεία και αθηναίους στα νοσοκομεία. Ακούς Γιώργο? Να τρώσει τα γνά και πατά λιμάνι. Ακούς Γιώργο? Έλα, λέγε. Έλα, ναι, τα έχουμε ζήσει αυτά. Έζησες τέτοια πράγματα, ρε Μενώτη. Ρε, ζήσαμε, όλοι τα ζήσαμε. Πω, με τρομάζεις, ρε φίλε. Να σε πω κάτι, ρε, να σε πω κάτι. Να μου πεις. Ένα Σαββατοκύριακο Παοξή ναι. είναι όλη η ζωή των Αλωνών. Ένα Σαββατοκύριακο δικό μας είναι όλη η ζωή της Χαβούζας. Τι να με πούνε τώρα αυτοί από ιστορία και από μάγκια. Τη μαγιά που έχει ο Παοξής δεν την έχουν όλοι μαζί. Εγώ έχω γράψει ιστορία, έχω γράψει χιλιόμετρα. Εγώ, Γιώργο, είμαστε η μοναδική οπαδή στον κόσμο που έχουμε βαρέα αίσθημα. Αυτοί έχουν light αίσθημα. Αυτοί είναι για χιλοτάκια, πουστανάκια και προσέξτε, μη σκίσετε κανένα καλτσόν, όπως λέει και ο Κυρκώστας. Δεν πάρατε, λέει, γύρω-γύρω στο γήπεδο δικτυωτό καλτσόν να μην το χτυπούσε τον Γκαρσία, ρε. Άκουρε τι ακούν τα αυτάκια μας και τα μυαλά μας θα χαζέψουμε, ρε. Είναι δυνατόν να ακούσετε για πράγματα από αντίπαλο οπαδό? Αυτά είναι για γέλια, ρε. Αυτά για μας είναι ανέκδοτα. Αυτή είναι τα ανέκδοτά μας. ΠΑΟΚ, ρε. Θα ακούτε ΠΑΟΚ, θα τρελαίνεστε, θα σας φτιάρει τρεμούλα, θα σας φτιάρει κοκοκό, ποποπό και όταν θα βλέπετε ΠΑΟΞΙ θα κρύβεστε κάτω, κάτω από τη γη, να μην σας βλέπουμε. Αυτό, λοιπόν, Γιώργο, σήμερα με σύστημα σκορδαλιά παίρνουμε την πρόκριση. Είπα, το σύστημα είναι σκορδαλιά, ζαλοθολούρα ο Ολλανδός και την πήραμε την πρόκριση και θα πάρει πάλι φωτιά. Και Βουκεφάλας.
και βουκεφάλα έχω τρέλα με δύο κεφάλια και ένα κεφάλι καζάνι. Βρόλα είναι, κοίταξε πως είναι όλα γραμμένα στην ιστορία. Έχω ένα κεφάλι καζάνι γιατί έχω και το βουκεφάλα. Δεν με έφτανε αυτά που έχω, έχω και το βουκεφάλα και έχω το λαθί. Έχω γίνει ηφαίστειο Γιώργο, η τούπα είναι ηφαίστειο, είναι Βιετνάμ. Είναι... και έχω πάντες και τα πάντα όπως πέρυσι και εγώ τους τα πάντα. Ρε εσύ θυμάσαι ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να παίρνει ομάδα πρωτάθλημα και να καίγεται όλη η Ελλάδα? Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ρε. Να καίγεται Θερμαϊκός, Κάστρα, Μάστρα, πλατείες, Ηράκλειο, Εύρος, Σέρες, Κυλκής, Δράμα, τα πάντα. Ρε, όλα και εγώ τους. Στη Γερμανία, στην μέρα, Αγγλία, στη Γαλλία, παντού. Μια παρέα, και παρέα από οξύτων και ένα στους δρόμους της Διασταυρούς και τα καίγαν όλα. Ρε, Καλαμάτα, ρε, Καλαμάτα. Ρε. Και εγώ ήταν η Καλαμάτα που είναι το άντρο της Χαβούζας που εκεί πέρα είναι. Μπαντουμάνια ανάβανε εκεί πέρα και νόμιζε ότι ήταν φωτιές. Μιλάμε τώρα, γινόταν ο χαμός στο ίσημα. Μιλάμε η Νότια Ελλάδα και εγώ τα περισσότερα. Πάμε για διάλειμμα. Πάμε να πάρουμε το μάτς με σύστημα Σκορδαλιά. Σκορδαλιά και φέρτε μας την πρόκληση στο πύργο το Λευκό να στήσουμε χορό στο βουκεφάλα τον τρελό. Άντε γεια. Πάω κάρα σ' αγαπώ, είστε τρέλα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σας, εδώ είμαστε Γιώργος Συρίγος. Χρήστος Κιώσης και στις 10 η ώρα exactly Μάριος Ασλαμάς στη θρηλυκή Τρόικα, ένας Ασλαμάς μόνος μεν γιατρής δε. Σωραίος, τι ωραίος είναι ο Μάριος. Γεμάτος ενέργεια, οξυγόνο, με το μάτι χορτασμένο από μασχάλες και πατούσες. Εκεί που είναι θα ήταν σίγουρα η ωραία καλή του, θα γέμιζε το μάτι του ποδάρια και δάχτυλα που το αρέσουνε. Τζίτζιλας κοσμήματα. Κυρίες και κύριοι, οι χορηγοί της εκπομπής, εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με τσιμισκή στο πρώτο όροφο. Είναι και ο Δαμιανός ο φίλος μου, αλλά είναι και τα παιδιά του εκεί, η γενιά που έρχεται τώρα. Καλοί τεχνίτες, καλοί επιστήμονες, ειδικευμένοι στο χρυσό, στο ασίμι, στα διαμάντια, στα ρουμπίνια, ξέρουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. 200 χρόνια χρυσοχόη. Σόι πάει το βασίλειο. Τι θα γινότανε. Του Τζίτζιλα τα παιδιά. Πεταλωτές. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Απολογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων Λίντερ, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ. Άσε τα φορολογικά στους ειδικούς. Ρυθμίσεις χρεών, εξοδικαστικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρου Νίκης 3, 2310-222-216. Και στο Πολύκαστρο Κυλκής, στο αγαπημένο μου Πολύκαστρο. Θερμοπύλων 19, 2-3-43-0-23-900. Χριστάρεσε, τι κατάσταση βρισκόμαστε? Έχουμε γραμμή, γραμμή, τη γραμμή, μη χάσουμε τη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Έλα γέροντα μου, καλημέρα από το φθινοπορεινό Άμστερνταμ. Φθινοπορεινό και Άμστερνταμ, κυρίες και κύριοι, ο φίλος μου. Ο φίλος σας, ο συνεργάτης εδώ της εκπομπής, το μάτι μας και το αυθί μας κοντά στην ομάδα πάντα. Καλά ρε, προχθές ήσουν στην Ολλανδία, πάλι πήγες. Καταρχήν θέλω να μου πεις αν ακούγομαι, γιατί έχω μεγάλο θόρυβο εδώ που βρίσκομαι και χαμηλό σήμα, είμαστε εντάξει? Καμπανέλης. Λοιπόν, πώς μπορείς να λείπεις από μια τέτοια μεγάλη μάχη ρε Γιώργο? Όχι, δεν λείπεις φίλε. Δηλαδή όταν τα παιδιά μου ας πούμε θα πάνε κάποτε εκεί στην Αγία Παρασκευή να με παραχώσουνε. Μετά δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Μετά από πολλά χρόνια όσα θέλει ο καλός Θεούλης. Θέλω ρε φίλε
την φανέλα που θα φοράω, γιατί με τη φανέλα θα με στείλουνε, ναι, θέλω να έχω και αυτό το παράσημο το σημερινό. Θέλω να υπάρχει και αυτό στη συλλογή μου, ρε φίλε. Άρα δεν γίνεται να λείπω από αυτό το μάτς. Ένα παράδειγμα που προέρχεται από την ιστορία και τη μάχη των Θερμοπυλών, την τελευταία μέρα όταν έδιωξε τους συμμάχους ο Λεωνίδας και μείνανε μόνοι, ήταν και ένας πολεμιστής, σπαρτιάτης, ο οποίος είχε φάει μια σπαθιά στα μάτια, τα δύο πλάγια σπαθιά, και είχε τυφλωθεί. Και του λέει, εσύ λέει, έφυγες. Έφυγες μαζί με τους άλλους. Τον πήραν οι ήλωτες και τον πηγαίνανε. Μόλις απομακρύθηκε κανένα χιλιόμετρο, λέει τους ήλωτες, δώστε μου το σπαθί μου και πηγαίνετε με πίσω. Και του λέει, καλά τη βλώση θα σκοτώθει. Ναι, λέει, αλλά δεν θα χάσω αυτή τη μάχη. Έτσι και ο Νίκος, δεν χάνεται η μάχη. Γύρισε πίσω. Δεν χάνεται η μάχη. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι όλη η Ολλανδία λείπει, όλη η Ολλανδία είναι στην Ελλάδα, κάνει διακοπές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτή το παιχνίδι σήμερα, δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει στο γήπεδο. Αυτά θα τα πούνε σίγουρα οι δημοσιογράφοι που θα έχουν τα στοιχεία τους και τα χαρτιά τους. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα υπάρχουν πάρα 5.000 κομμάτια δικά μας. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή μάχη. Είναι η μητέρα των μαχών, θα έλεγα. Το χρειούν όλα μέχρι τώρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει ο ΠΑΟΚ παίξει τα τελευταία 10 χρόνια. Παίζει με τους βέμπιδες και το, πώς να το πω ρε παιδί μου, τα αγαπημένα παιδιά ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα κοαλανοαθρεμένα παιδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα ταντεμένα παιδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που όλοι έχουν να πούνε μια καλή κουβέντα για τον Άγιαξ, και όλη η Ευρώπη σήμερα θέλει αυτή η ομάδα να περάσει. Αλλά ξεχνάει κάτι, ότι αυτή η ομάδα σήμερα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ σε τέτοιες μάχες γιγαντώνεται, σε τέτοιες μάχες βγάζει ψυχούλα. Μπορεί όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να είναι με τον Άγιαξ, γιατί θέλει η Ευρώπη να βλέπει θαύματα, θέλει η Ευρώπη να βλέπει τους πιτσιρικάδες να φτάνουν πολύ ψηλά στο Champions League, αλλά πιστεύω ότι η δικιά μου η ομάδα σήμερα αυτό θα τους το χαλάσει. Υπάρχει πίστη, υπάρχει καρδιά, υπάρχει ψυχή. Τα δικά μας τα παιδιά είναι φτιαγμένα για να δώσουν σήμερα τη μάχη τους. Μία μάχη η οποία θα είναι για τον εαυτό τους, για το σύλλογό τους, για το λαό τους και για τον πρόεδρό τους που τους έχει στην αφρόκρεμα. Ο Ιβάς Αβίδης δεν έχει δύο παιδιά, ο Ιβάς Αβίδης έχει 2 εκατομμύρια παιδιά. Έχει κάνει την ομάδα οικογένεια και έτσι θα μείνει. Άρα λοιπόν σήμερα αυτοί οι αθλητές θα μπουν να αγωνιστούν μέσα, ξέρουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μια δυνατή ομάδα. Ξέρουν ότι αν χαλαρώσουν έστω και ένα δευτερόλεπτο, σαν την οχιά αυτή η ομάδα μπορεί να μας σκοτώσει. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Έχουν το γνώδις αυτών και οι ποδοσφαιριστές μας, Γιώργο, και ο προπονητής μας, και ελπίζω και εύχομαι ότι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ξεκινάμε από κάτι που θα σε ρωτήσω. Βασικά, τι καιρό κάνει? Είμαστε σε μια συννεφιά, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, με 15 με 18 βαθμούς θερμοκρασία. Είναι ένας φιλοπορεινός καιρός, ωραίος για ποδόσφαιρο. Εδώ στο αεροδρόμιο μας είπαν ότι το βράδυ μπορεί να έχουμε και μια ψηλή βροχούλα. Μια χαρά. Δεν μασάμε τίποτα. Ίσα-ίσα αυτή η βροχή μας θα ευνοήσει, γιατί θα χορεύουμε για άλλη μια φορά, ρε φίλε Γιώργο, στο πεταλάκι στη βροχή, και θα τραγουδάμε για την αγαπημένη μας ομάδα 90 λεπτά, 150 λεπτά, 200 λεπτά, όσα χρειαστεί να πούμε. Αν και είναι νωρίς, Νίκο, ακόμα έχεις δει παοξίδικο στοιχείο στην πόλη από εκεί που περνάτε ή ακόμα?
επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε στον δρόμο και ταξιδεύουμε για το ξενοδοχείο, δεν έχω δει ούτε στο αεροδρόμιο ούτε στη διαδρομή κάτι που να μου δείχνει κάποια γνωστή. Καλά, είναι και 8 η ώρα ακόμα το πρωί εκεί, 8.30. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, οι δικές μας οι μούρες ξεκάνουν πάντα. Δηλαδή, παξί αν το δω στα 3 χιλιόμετρα, το βγάζω φωτογραφία. Είναι δικός μας, κατάλαβες. Για πληττώνει, να πούμε. Για πες μου, αν έχεις κάποια νεότερα, υπάρχει περίπτωση ο Λουτσέσκου. Ο Φερέιρα κάπου διάβασα, είπε ότι θα τους εκπλήξουμε. Έχουμε, λέει, ετοιμάσει και εκπλήξεις. Υπάρχει κάποια έκπληξη? Εγώ νομίζω ότι θα κατέβει με την ίδια δεκάδα. Τι μαθαίνεις? Δεν νομίζω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Δεν έχει στη φαρέτρα του πολλά βέλη για να μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένη έκπληξη. Η μόνη έκπληξη δεν είναι ο Αγκούστο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο Ελκατουρί έχει πληκτούς πόνους στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί να πάρει τη θέση του. Τώρα από εκεί και πέρα... Εάν θα την πάρει τη θέση του Ελκατουρί, θα είναι λόγω τραυματισμού και όχι ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή εκεί. Λόγω ότι έχει πρόβλημα ο παίκτης. Για τον Ελκαντουρί, τι έχει αυτό στην πλάτη, ρε φίλε? Έχουμε ένα θέμα τέλος πάντων. Νευρικό, λέει, ιατρικό. Πρέπει να είναι. Ένα νεύρο είναι εκεί πέρα, λέει, που τον πειράζει. Είναι ένα κάτι που τον ταλαιπωρεί στην οσφιακή μοίρα, μέχρι κάτω το πόδι τον χτυπάει. Όταν τελείωσε το μάτς το πρώτο, ήταν στα όρια της λιποθυμίας, γιατί έπαιζε τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά με φρικτούς πόνους. Υπερέβαλε αυτό για να μπορεί να κρατήσει και να βγάλει το μάτς. Μετά το τέλος του μάτς σχεδόν κατέρευσε ο αθλητής. Προσπάθησε το ιατρικό επιτελείο να καταφέρει διάφορες καταστάσεις να τον ετοιμάσει. Ο Φερέιρα δεν θα ρισκάρει. Νομίζω ότι χρειάζεσαι 11 μάχημους και αυτοί θα πρέπει να μπουν μέσα. Αν αυτός είναι ο Αγκούστο, θα είναι ο Αγκούστο. Τώρα, αν αλλάξει το σύστημα, αν αλλαγαστεί και αλλάξει το σύστημα, αυτό θα το δούμε, φίλε Γιώργο, την ώρα που θα ξεκινήσει το μάτς, στα πρώτα 5 λεπτά. Ο Φερέιρα δεν διαβάζεται, δεν είναι εύκολος προπονητής, δεν μπορείς να τον διαβάσεις εύκολα. Κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Είναι πώς να σου πω, μεγάλο ένιγμα. Δεν είναι ανοιχτό βιβλίο όπως ήταν ο Λουτσέσκου. Ευελπιστούμε για το βράδυ. Η άμυνα Μάτος, Γιαννούλης, Κρέσπο και Βαρέλα, έτσι. Τίποτα, θα παίξεις με τα βράχια πίσω. Θα δεχθείς και Πασχαλάκη πίεση, φυσικά. Ανελέητη πίεση, φοβερούς ρυθμούς. Ο Άγιαξ φοβερές ταχύτητες, φοβερή πίεση. Ο Άγιαξ θα προσπαθήσει από τα πρώτα λεπτά να τελειώσει το μάτς, έτσι μαθαίνουμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα δεχτεί τεράστια πίεση. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συνοχή και να αντέξει η ομάδα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, για μένα. Μάλιστα. Ξέρουμε με ποιον παίζουμε. Έχουμε γνώδις αυτόν, τι σημαίνει Άγιαξ. Ξέρουμε τις ταχύτητες που αναπτύσσουν, τα συστήματα που παίζουμε. Ξέρουμε ότι αν πληγωθούνε, ξέρουμε τις ατέλειές τους, ποιες είναι. Ξέρουμε την αχίλιο πτέρνα τους. Δεν έχουμε μόνο εμείς αχίλιο πτέρνα, έχει και ο Άγιαξ. Από εδώ. Έχει και ο Άγιαξ αχίλιο πτέρνα. Την οποία εκεί πέρα πάνω αρκεί να σταθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων, και η διαιτησία είναι και αυτή μέσα στο παιχνίδι, έτσι Γιώργο? Από πού είναι ο διαιτητής? Δεν ενδιαφέρει ούτε καν, ασχολήθηκα, δεν πήγα σε αυτή τη διαδικασία να ασχοληθώ. Απλώς και ο διαιτητής θα πρέπει να είναι στο ύψος των περιστάσεων, γιατί είναι ένα σκληρό μάτς. Φοβόμαστε τις κάρτες, είναι η αλήθεια. Κίτρινες, κόκκινες τις φοβόμαστε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, επειδή σίγουρα θα αναπτυχθούν μεγάλες ταχύτητες από τον Άγιαξ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να έχουμε πολύ μεγάλη συνοχή σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή οι γραμμές μας δεν θα πρέπει η μία με την άλλη να είναι
σε απόσταση πάνω από 15 ή το πολύ 20 μέτρα και να έχουμε γρήγορο transition για να μπορούμε και στην κόντρα να χτυπήσουμε τον Άγιαξ, γιατί είναι η ομάδα η οποία έχει μάθει μόνο να επιτίθεται κατά 80%. Όταν τη στριμώξεις πίσω ή την κάνεις την αντεπίθεση στην κόντρα, εκεί έχει προβλήματα και το είδαμε με, με δύο-τρεις κινήσεις που κάναμε και βάλαμε το πρώτο γκολ, ας πούμε, με τον Άγκμπομ. Είδαμε δηλαδή πόσο εύκολα τη βρήκαμε ανοιχτή και το πλήρωσαν οι Ολλανδοί. Καλά, οι Ολλανδοί εδώ που τα λέμε, ρε Νίκο, φάνηκαν για μία ακόμα φορά πολύ τυχεροί, γιατί ας μην ξεχνάμε, ο Πάουκ έβαλε μόνος του 4 γκολ, 2 στην εστία του και 2 στους αντίπαλους. Μέχρι πότε τους πάει αυτή η ρέντα, ρε φίλε? Ας τους έρθει και μία στραβή, γαμώτο. Είναι αλήθεια, φίλε Γιώργο, ότι είδαμε στο παιχνίδι της Τούμπας, στο ίδιο έργο θεατές, για άλλη μια φορά, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι στιλοβάτες μας στην ομάδα, όπως είναι ο Βαρέλα και όπως είναι ο Πασχαλάκης, να έχουν δύσκολες στιγμές. Είναι κρίμα για αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι, γιατί λένε, λένε και οι δικοί μας, αλλά και οι ξένοι που θέλουν να μας πικάρουν, ότι ο Πάκ μετά το 30 οπισθοχώρησε. Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Σίγουρα είδαμε ότι οι παίκτες του Άγιαξ είναι βιονικοί. Σε θερμοκρασία 35 βαθμούς, αντί να κόψουν ταχύτητα, αυτοί αναπτύσσανε ρυθμούς. Ναι. Άρα μιλάμε για δυνάμεις έξω ανθρώπινες, βιονικές, εκπληκτικές, που δύσκολα τέτοια εποχή πρέπει να δεις ομάδα να βγάζει τέτοιες ταχύτητες. Ναι ρε φίλε, αλλά και εσύ από το 60 κατέρευσες, ρε φίλε. Βλέπεις ότι μας αμήνεται, βλέπεις ότι οι αθλητές μας προσπαθούν να πάρουν το παιχνίδι στα πόδια τους και την ώρα που κρατάνε και λένε άντε λίγο ακόμα και παίρνουν κουράγιο ένας με τον άλλον, έρχεται αυτή η στιγμή στον γκολ του Βαρέλα. Εκεί τα τρώγανε και τρίτο αυτοί. Εκεί σε κόβονται τα πόδια σαν αθλητής, γιατί βάζεις υπεράνθρωπη προσπάθεια και λες δεν με θέλει και η τύχη, δεν ρε φίλε. Δεν σε θέλει, ναι, και απογοητεύεσαι, ρε γάμο. Και εκεί λοιπόν σε παίρνει από κάτω και λες ένα παιχνίδι που δεν μπορώ να το κερδίσω, που φαίνεται ότι δεν μπορώ να το κερδίσω, γιατί είναι και η τύχη μου γυρνάει την πλάτη, τουλάχιστον ας πάρω ό,τι καλύτερο μπορώ να πάρω. Νομίζω ότι εκείνο το μάτς στην Ελλάδα που παίξαμε πριν από μια εβδομάδα δηλαδή, μας άβηξε μια γλυκόπικρη γεύση, ότι και μπορούσαμε να το πάρουμε το μάτς, αλλά θα μπορούσαμε, φίλε Γιώργο, και να το χάσουμε. Δυστυχώς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όταν παίζει σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, το είδαμε και με την Μπενφίκα, το είδαμε και με άλλες ομάδες, το χιλιοστό λάθος που θα κάνεις, ναι, θα το πληρώσεις. Γύρνα και την μπάλα, ρε Λιμνιέ, να γίνει το 2-0, να σου πω εγώ μετά. Έτσι. Αυτό που λες δηλαδή, για να συμφωνήσω, τη λεπτομέρεια. Όπως και στο μπα, κάνει ο Πέλκας το 3-1, κάτι άλλες αυτές εκεί να τους βάλεις ένα γκολ παραπάνω. Τρως τον γκολ με τον Γιαννούλη, ο οποίος εξελίσσεται σε παικτούρα. Και εδώ πέρα θα συμφωνήσω μαζί σου που έλεγες ότι έτσι και ο παίκτης αυτός πιάσει κάποια πατήματα, θα βγάλει μάτια. Έτσι είναι, Νίκο, δικαιώνεσαι. Εγώ αυτό που βλέπω, δεν ξέρω αν θα δικαιωθώ ή θα, ας το πούμε, θα εκτεθώ, είναι ότι βλέπω ποιοι αθλητές είναι αυτοί που δουλεύουν και πέρα από τις προπονήσεις και κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να μπορέσουν να κάνουν και να σταθούν στην καριέρα τους. Ο Γιαννούλης είναι ένας από τα παιδιά τα οποία έχει ταλέντο και πρέπει να δουλέψει 3 φορές περισσότερο για να μπορέσει να σταθεί. Εύχομαι πάνω απ' όλα να έχει την υγεία του, να έχει και τύχη αυτό το παιδί, γιατί θα σου πω κάτι το οποίο είναι λεπτομέρεια. Πρώτα απ' όλα ο Πασχαλάκης στο φάουλ που γίνεται ένα λάθος στο πρώτο γκολ, που Ελσίδη κάνει το λάθος και κάνει το φάουλ εκεί, σε ένα center four, ο οποίος εκεί δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε τάγκς. Είναι ανώφελο φάουλ. Το δεύτερο λάθος που γίνεται, φίλε Γιώργο, είναι ότι δεν μπαίνει δύο αθλητές εκεί, στο τείχος επάνω, και αν παρατηρήσει τη λεπτομέρεια, ο Ζαμπά για λίγο δεν ακουμπάει την μπάλα. Ναι. Για να μην πάει μέσα στην περιοχή. Δεύτερον, αν υπήρχε δεύτερο παιδί εκεί στο τείχος, θα αναγκαζόταν αυτός που εκτελεί το φάουλ να το εκτελέσει πιο ψηλά και να μην πάει τόσο φαλτσαριστά. Από εκεί και πέρα ο Γιαννούλης κάνει ένα εκπληκτικό άλμα για τον μπόι του, πηδάει τουλάχιστον 1,5 κεφάλι πάνω από το μέσο,
αλλά κάνει το λάθος να έχει το μέτωπο, θέλει να κοιτάξει να δει πού βρίσκεται ο Πασχαλάκης, γιατί δεν είναι σίγουρος εκείνη την ώρα που πηδάει. Μήπως και βγαίνει. Κάνει το λάθος να γυρίσει το μέτωπό του προς την εστία. Αυτό στις 10 φορές οι 9 είναι αυτογκόλ. Λοιπόν, υπάρχουν... θέλεις λοιπόν και την τύχη, θέλεις και τα πολλά παιχνίδια για να αποκτήσεις εμπειρία και για να μην τραυματιστείς. Έτσι δηλαδή όλα αυτά μαζί. Από εκεί και πέρα τέτοια παιχνίδια με τέτοιες ομάδες όπως είναι ο Άγιαξ, η οποία δεν κολλώσανε μπροστά σε Γιουβέντους, δεν κολλώσανε μπροστά σε Ρεάλ, δεν κολλώσανε πουθενά, γιατί να ξέρεις ότι οι Ολλανδοί σαν λαός είναι υπερόπτες, σαν λαός χρόνια ας πούμε ξέρω εγώ θεωρούν ότι ο άλλος είναι κατώτερος, είναι πολύ μεγάλοι ρατσιστές, το ίδιο περνάνε και στις ακαδημίες τους, ότι είμαστε οι καλύτεροι, ότι κανένας δεν μπορεί να μας συναγωνιστεί και μέσα στην ομάδα αυτή υπάρχει ένας τεράστιος εσωτερικός ανταγωνισμός. Γι' αυτό λοιπόν βλέπεις μια ομάδα την οποία θέλουν να την παρουσιάσουν στον ευρωπαϊκό χώρο σαν πρότυπο. Ότι έτσι πρέπει να δουλεύει το ποδόσφαιρο. Ότι έτσι πρέπει να είναι με 21, με 22, με 23 χρονών παιδιά. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Ήταν εκπληκτική η ανταπόκριση που μας έκανες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο τέτοια ώρα πού θα είσαι? Δεν έχω ιδέα. Εξαρτάται. Τι ώρα πετάς, δεν το ξέρεις ρε. Τι ώρα γυρίζεις? Λοιπόν, εμείς θα γυρίσουμε το πρωί. Έχουμε πτήση για να γυρίσουμε. Αλλά δεν ξέρουμε αν τα πράγματα πάνε καλύτερα. Αν δηλαδή γουστάρουμε, θα κάτσουμε και μία μέρα ακόμα στην Ολλανδία, ρε φίλε. Θα πίνουμε τις μπύρες μας και να φωνάζουμε για τον ΠΑΟΚ. Αρκεί να κερδίσουμε, δεν φεύγουμε μετά. Μία μέρα ακόμα θα καθίσουμε έτσι να μας βλέπουν και να τους γυρνάνε τα άντερα. Πάνε ρε ΠΑΟΚ και κέρδισε τους να πούμε. Πάρ' τους και τα λεφτά από τις διακοπές, γιατί όλοι οι Ολλανδοί είναι στην Ελλάδα. Και βγάλε και τα γούστα σου να πούμε. Να μιλήσουμε και λίγο παδικά, να γουστάρουμε. Και εξυπηρέτηση και καμιά Ολλανδέζα εδώ πέρα που πίνει τις μπύρες από μπεκρής ο σύντροφός της. Γιατί όχι. Ναι, εντάξει. Αφού τα κάναμε όλα, κάνε και αυτό δηλαδή, μέρα που είναι σήμερα. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Τα έχουμε και σουβλερούς εδώ δικά μας παιδιά ρε παιδί. Αυτοί είναι πιο νέοι, να πούμε, το κατέχουν το σπορ καλύτερα. Έχως και τη Μούρισο εκεί με την κοτσίδα, να τη βρεις στην άκρη. Γεια σου Νικολάκη, γεια σου αγόρι μου. Πάμε σε διάλειμμα. 2-31-0 2-87-8-8-8. Ανοίγουμε γραμμές σιγά σιγά. Έχουμε μισή ώρα γεμάτη ακόμα μπροστά μας και ανοίγουμε γραμμές για να πείτε και εσείς τη γνώμη σας για το μεγάλο σημερινό αγώνα. Ορίστε, πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργο. Καλώς το να. Τέτοια μέρα δεν θα σε έλεγα, μία καλημέρα δεν γινόταν. Δεν γίνεται. Γεια σου Γιωργάρα. Ναι, ακόμα λίγο και θα έπεσες μέσα. Α, ποιος είναι? Εντάξει Γιώργο, εγώ δεν σε παρεξηγώ, έχουμε και κάποια χρόνια, τα αυτιά μας δεν ακούνε καλά, όμως κοντήτης είμαι. Α, γεια σου αδερφέ, καλώς ήταν το φίλο. Το φίλο. Ναι, περάσανε, ξέρεις, κάποια χρόνια, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε δυνατοί στις επάλξεις και πάντα δυναμικοί. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, Γιώργο, ότι στατιστικά το πάω πλέον πολύ πρακτικά και πολύ, θα έλεγα, λογικά, παύλα ουσιαστικά. Στατιστικά λοιπόν πρέπει η ομάδα μου στα τόσα παιχνίδια που έδωσε μέχρι τώρα να μην φάει σε ένα παιχνίδι γκολ. Ας είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι σωστή προσέγγιση, πραγματικά μην τρώσεις ένα. Ένα παιχνίδι, αδερφέ, στατιστικά δεν πρέπει να φάει γκολ και να υπάρχει δυνατή αλληλοκάλυψη. Τίποτα δεν χρειάζεται άλλο, Γιώργο μου. Δυνατή αλληλοκάλυψη, δηλαδή να έχουν το μυαλό τους να καλύψουν τα νότα του συμπαίκτη τους, να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό μόνο χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι, τα άλλα τα έχει ο ΠΑΟΚ και ευελπιστούμε μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα δεν μπορεί και αυτή η τύχη να μας γυρνά την πλάτη, ρε Γιώργο, τόσο επιδεικτικά, ειδικά με αυτή την ομάδα. Λες και είναι, τι να πω ρε παιδάκι μου, τι να πω. Μια προσέγγιση λοιπόν μέσα από μια θετική, ας το πω έτσι, σκέψη και μέσα από μια, ας το πω, δυνατή θέληση η ομαδάρα μου να σταθεί στο ύψος
Έλα ρε παιδάκι μου, κάτω ρε Πασχαλάκι το μηδέν και κάτι θα γίνει παραπέρα, πορε, κάτι θα γίνει. Έτσι είναι, για να συμφωνήσω μαζί σου φίλε Μοσχοβίτη, για να συμφωνήσω μαζί σου, θέλω να πω ότι αν και ο Άγιαξ είχε την κατοχή της μπάλας, δεν έκανε τις φάσεις στον πρώτο αγώνα που θα με τρομάξουνε. Πραγματικά τα γκολ μπήκανε σε μια στιγμή που κάτι είχες χάσει από την προσοχή που έπρεπε να έχεις, παραδείγματος χάρη το φάουλ δεν έπρεπε να γίνει. Έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, παύλα, ίσως και λίγο, ας το πω, λίγο φοβίας. Έλλειψη αυτοσυγκέντρωση, παύλα, και ίσως κάποια φοβία ή αλληγορία θα το έλεγα καλύτερα. Έτσι, αυτό ήταν, έτσι φάγαμε τα γκολ, αγαπητέ Γεώργη. Έτσι τα φάγαμε, αδερφέ μου. Από αλληγορία και μόνο. Δεν θα έπρεπε. Τέλος πάντων, επιμένω για άλλη μια φορά, δεν μπορεί, επειδή μας παίξαμε 7-8 παιχνίδια μαζί με τα φιλικά, 10 πόσα είναι, σε κάποιο δεν πρέπει να φάμε γκολ. Ήρθε η ώρα, ρε αδερφέ, γερή αλληλοκάλυψη και τίποτα άλλο. Θα έρθουν τα άλλα, ρε Γεωργή, θα έρθουνε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, παλικάρι μου, καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε. Ένας αγώνας σήμερα που όπως και να γίνει, για μένα είναι η αρχή από το φετινό ταξίδι που θα ξεκινήσει. Για μένα δεν είναι η μέρα της μεγαλύτερης μάχης, όπως είπε ο φίλος ο Νίκος από την Ολλανδία που επικοινώνησε μαζί μας. Έχει ακόμα το πρωτάθλημα, έχει κύπελο, έχει Ευρώπες ακόμα μάτς, ο Μίλους θα μπει ο ΠΑΟΚ όπως και να γίνει και να μην περάσει στο Champions League. Είναι το Europa League που και εκεί υπάρχουν αγώνες δυνατοί που θα πρέπει να πολεμήσει και να πάρει καλά αποτελέσματα. Να μεγαλώσει τη θέση του και την ισχύ του στην Ευρώπη, διότι εάν είχε κερδίσει πρόπερση την Έσερσουτ και πέρσι είχε καλά αποτελέσματα, δεν θα έπαιζε με τον Άγιαξ φέτος. Όταν ξεκινάς λοιπόν να χτίσεις μια αυτοκρατορία τόσο στην Ελλάδα αλλά και καλές εμφανίσεις στο εξωτερικό, χρειάζεται και χρόνος. Χρειάζεται χρόνος και πάνω απ' όλα χρειάζεται και ενδυνάμωση της ομάδος. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές. Δεν είναι η μέρα σήμερα. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα, μια γιορτινή μέρα. Σήμερα είναι η προσοχή στραμμένη όλη στο σημερινό αγώνα. Διαφωνώ ριζικά με αυτούς που λένε είναι η μέρα όλων των μαχών. Η μητέρα όλων των μαχών. Για μένα το ελληνικό πρωτάθλημα έχει μεγαλύτερη σημασία. Πρώτα θα ριζώσεις στην κορυφή και όπως και να γίνει και το Champions League και οι όμιλοι του Champions League θα έρθουν στη διάρκεια, αρκεί να καταστήσεις μια δυναμική, μια καινούρια δυνατή ομάδα που θα κάνει τα σερί που κάνανε και οι μεγάλες ομάδες των Αθηνών. Και οι τρεις ομάδες έχουν κάνει σερί σε καλούς αγώνες και σε κατάκτηση πρωταθλημάτων. 7-8 στη σειρά, 7 Ολυμπιακός και όχι μόνο μία φορά. Και ο Παναθηναϊκός είχε μία κυριαρχία και η ΑΕΚ είχε κάτι χρόνια, 2-3 χρόνια που έπαιρνε συνεχόμενα πρωταθλήματα. Έτσι γίνεται η ομάδα η μεγάλη. Να αποκτήσει πρώτα κυριαρχία στη χώρα της και έξω. Θα έρθει και η ώρα έξω που δεν μπορεί ρε παιδί μου όλα να σου έρχονται στραβά. Θα σε χαμογελάσει και εσένα και η τύχη, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχεις και καλή ομάδα όταν βγαίνεις στο εξωτερικό να παίξεις και ειδικά δύο αγώνες. Να, την πρώτη αγώνα δεν σε πήγε τύχη. Ας σε πάει στο δεύτερο, να πάρουμε τη γραμμούλα να μην περιμένει. Ορίστε. Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλώς τον κύριο Κώστα. Καλώς έναν άνθρωπο ουδέτερο που θα μας πει με τη δικιά του ουδέτερη ματιά πώς βλέπει τα πράγματα σήμερα. Σήμερα
Και ο Ολυμπιακός είναι δύσκολος. Όχι μόνο πάω που ποιος ο Ολυμπιακός, ρε Κώστα. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Ποιος ασχολείται με τον Ολυμπιακό? Δηλαδή πρόκειται. Έχει πάω Κάγιαξ και μου μιλάς για Ολυμπιακό. Πάω Κάγιαξ 70-30 είναι να περάσει. Είναι καλά. Τα 30% δεν μου δίνεις λίγα. Αλλά ο Ολυμπιακός, εάν περάσει, έχει ακόμα ένα παιχνίδι και πάει στους ομίλους του Champions League, έτσι. Ακόμα ένα παιχνίδι, θα παίξει με σοβαρό παιχνίδι, με τις γαϊδούρο ομάδες που παίζετε μέχρι τώρα. Όχι, δεν είναι γαϊδούρο ομάδα, Μπασάξε Χέρι, η δεύτερη ομάδα της Τουρκίας. Έλα τώρα, ρε, τώρα. Δεν είναι γαϊδούρο Δεν είναι και Μπεσίκτας, ούτε Φενέρ είναι. Δεύτερη ήρθε. Πρώτη Γαλατά Σεράι, η δεύτερη αυτή τερμάτισε στο τελικό. Και η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα πρόπερση, να πούμε, κλεμμένο, και φέτος είχε 26 βαθμούς διαφορά. Εάν το παίρνεις εσύ, θα ήσουν με πρωταθλητής με ένα-δυο βαθμούς διαφορά. Δεν θα ήσουν 15 που ήσουν την προηγούμενη χρονιά, κατάλαβες. Λοιπόν, άσε την υπεροψία. Κατέβασε λίγο τη μύτη σου, γιατί η μύτη σου έγινε μεγαλύτερη από τους Ιρανό Ντεμπερζεράκ. Κατάλαβες, λοιπόν, περίμενε, ακόμα τίποτα δεν έκανες και φωνάζεις και μπουρλιάζεις, περίμενε. Στο μέλλον θα σε δούμε, θα σε κρίνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα με σας? Τι είναι αυτό το πράγμα με σας? Οι άλλοι έχουν πάρει 40 πρωταθλήματα, οι άλλοι έχουν πάρει 25, οι άλλοι έχουν πάρει 15 και δεν καυχόνται έτσι. Τέτοιο πήρανε. Τι κάνανε. Τέτοιο πήρανε. Φυσικά δεν πήρανε. Γιατί μπράβο. Δεν είχαν 6 θηγατρικές ομάδες να τους υποστηρίζουν. Ρίξε, βγάλε λάσπη. Γύρι να ρίξε τη λάσπη στον ανεμιστήρα, θα σου γυρίζει απέναντι, κύριε Κώστα. Ναι, κάτι. Επιτέλους, φτάνει αυτή η υπεροψία, ρε παιδί. Ρε παπά. Φτάνει αυτό το καβαλίκεμα. Εσείς δεν καβαλίσατε καλά, μη, όπως έχω πει άλλη φορά. Καβαλίσατε μπαμπού τη ζούγκλας. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Τώρα θα μας δεις τους πυράβλους επάνω καβαλικευμένοι. Να σας δω και μετά. Θα σε κομματιάσω εφέτος. Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Φτωχέ. Το τι κάνεις στη φωτιά. Πένιτα. Πάψε βρε πέλιδνε. Επονίδησε. Μιλάς εσύ. Ανεβίασε. Ρακοσυλέκτη. Ασπάλακα. Τι μπορείχε. Κάτσε να πάρω τη γραμμή να μην περιμένει, σε θέλω. Ορίστε. Αυτό είναι διάλογος. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σου, φιλάρετε. Τι κάνεις? Εντάξει. Απολαμβάνω. Είστε ευρηματικοί και οι δύο. Μα πάνω. Δεν τον ακούς τι με, πώς με είπε. Με λέει κάτι που δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Πώς τα είπες, ρε Κώστα, αυτά? Πέλιδνε. Πώς το είπες? Πέλιδνε. Ανεβίασε. Επονίδησε. Το επονίδησα το ξέρω, αλλά το πελιδινό δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως επειδή και χθες η συζήτηση που είχε γίνει ήταν για το τι πρέπει να γίνει με το κρατικό κανάλι. Ναι. Φιλάρετε, κάνουμε πλάκα υπόψη, έτσι. Ναι. Ναι, ρε, ξέρω. Από το εξής, γιατί πραγματικά ήθελα να είστε και οι δύο. Το κρατικό κανάλι έχει υπογράψει για 2 ολόκληρα χρόνια μια σύμβαση που λέει κάποια χρήματα ότι πρέπει να δοθούν σε κάποιες ομάδες. Όχι στον ΠΑΟΚ, στις υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα budget λοιπόν για να αγοράσει δικαιώματα από ομάδες τηλεοπτικά. Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν να ακολουθήσουν το συμβόλαιό τους. Δεν υπάρχει συμβόλαιο, υπάρχει προφορική συμφωνία, κύριε Φιλάρετε. Όχι με τον ΠΑΟΚ, με τις άλλες ομάδες έχουν κλείσει για 2 χρόνια. Αυτές που ήταν. Κάτσε να ακούσουμε, ρε Κώστα. Ο άνθρωπος πάει να μας πει κάτι καινούργιο. Μετά τις εκλογές, εφόσον κερδίσουμε, θα υπογραφούν τα τελικά συμβόλαια. Ναι, αλλά ο άνθρωπος άλλα πράγματα σου λέει. Δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία. Λέει ο κύριος Φιλάρετος, και εγώ τώρα το άκουσα, έπεσε η γραμμή, θα ξαναπάρει μάλλον. Λέει ότι
έχει βγάλει ένα budget η ΕΡΤ ώστε κάποια χρήματα να δοθούν σε αγορά τηλεοπτικών, όχι στον ΠΑΟΚ, αλλά σε ομάδες, ώστε να μπορέσει να γίνει το κανάλι πιο δυνατό, αυτό το αεροσπορ που έχουν και το... Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, προφορική, και θα γίνεται και γραπτή μετά τις εκλογές. Το φάγατε τον Τσίπρα. Δεν ισχύει η προφορική συμφωνία. Ελληνικά μιλάμε. Δεν ισχύει η προφορική συμφωνία. Και γιατί να μην συμπεριλάμβανε και τον ΠΑΟΚ και να έπαιρνε τους μικρούς. Όχι, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά ο άνθρωπος άλλο λέει. Ναι, ορίστε. Ναι, ναι, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι προφορικό. Καταρχάς και για τον ΠΑΟΚ δεν είναι προφορικό. Δόθηκε προσφορά, η οποία προσφορά μετά μεταφέρθηκε στην ΟΒΑ, γραπτός ήταν η προσφορά, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αποκολληθεί από την ΟΒΑ. Γιατί αν δεν είχε γραφτεί προσφορά ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να φύγει από την ΟΒΑ. Αυτό είναι πολύ σωστό, δεν το σκέφτηκα. Για να μπορέσει να φύγει από την ΟΒΑ, θα έπρεπε να πάρει γραπτή προσφορά από άλλο κανάλι, μεγαλύτερη από αυτή που είχε στην ΟΒΑ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Άρα κάποια έγγραφα πρέπει να πήγε. Υπήρξε έγγραφη προσφορά. Αλλά το θέμα μου δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι οι υπόλοιπες ομάδες και ειδικά η Β' Εθνική, η οποία Β' Εθνική δημιουργήθηκε και στηρίχθηκε από το κράτος για να μπορέσει να υπάρξει με τα χρήματα που θα έπαιρνε. Και έρχεται τώρα ένα καινούριο κόμμα, το οποίο βγαίνει και εκλέγεται και αλλάζει τα πάντα. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τη συνέχεια αυτών που κυριολεκτικά, δηλαδή είναι σαν να βάζεις κάποιες προδιαγραφές για να περάσουν τα παιδιά τις εξετάσεις και να συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο, και ενώ είναι στη μέση της διαδρομής έρχεσαι και τα αλλάζεις όλα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αντιπροσφορά, κύριε Φιλάρετε, 60% από τα όσα έχουν προσυμφωνηθεί, η οποία δεν έγινε αποδεκτή. Δεν είναι προσυμφωνία όμως. Αυτό εννοώ, αυτό εξηγώ, ότι δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Μιλάμε για τις ομάδες οι οποίες έδειξε η ΕΡΤ η περασμένη χρονιά. Είναι μέσα και ο Άρης. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει ότι όταν κάποιος λέει θα τιμήσω τις υπογραφές του κράτους, γιατί πρέπει να στις πρέσπες να συνεχίσουμε έστω και αν δεν μ' αρέσουν αυτά που έχουμε συμφωνήσει, αυτό να συνεχίζεται και σε όλες τις άλλες υπογραφές του κράτους. Γιατί άμα κάνουμε επιλογή, τότε καλύτερα την κάνουμε στα εθνικά θέματα παρά στα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή εδώ τα πράγματα είναι περίεργα. Αν θέλουν να μειώσουν, που το κάνανε, στο 50% το να πληρώνουμε την ΕΡΤ και δεν θα έχουν έσοδα, η ΕΡΤ δεν θα έχει έσοδα πια, να το κάνουν, να αποφασίσουν, αλλά ας το κάνουν από την επόμενη χρονιά, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις. Εμένα αυτή η βιασύνη δεν μ' αρέσει και κάποια πράγματα είναι επιλεκτικά. Καλό είναι να μπει μια σειρά, να μην γίνονται επιλογές τέτοιες, γιατί κάνουν ζημιά. Αυτό είναι το θέμα. Μα πω ο αθλητικός τύπος αθηναϊκός ότι αυτήν τη συμφωνία θα την πάρει το Open. Το Open έχει να κάνει με σωσίβιο, θα έλεγα. Γιατί αν τυχόν δεν πάρει κάποιος τη Β' Εθνική με τους όρους που έλεγαν για να μπορεί να αντέξει να υπάρχει, τότε είναι σίγουρο ότι θα διαλυθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι θέμα χρημάτων, έτσι, γιατί η Β' Εθνική τώρα, όπως τη λένε πρώτη Εθνική 2, Α1, Α2, είναι σαν να έχει ένα προθάλαμο της πρώτης Εθνικής. Είναι μια καλύτερη μορφή λειτουργίας, θα λέγαμε. Αλλά αυτό για να γίνει θέλει χρήματα. Ποιος ναι, αλλά και ποιος σας είπε, κύριε Φιλάρετε, ότι οι ανώνυμες εταιρείες πρέπει να χρηματοδοτούνται από το κράτος.
Οι ανώνυμες εταιρείες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, κύριε Φιλάρετε. Τότε αφού είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, γιατί δεν μου δίνεις τα ποσοστά μου από τα στοιχήματα και από το προπό που παίζεις το όνομά μου και τη δικιά μου την επιχείρηση χωρίς την έγκρισή μου, κύριε Κώστα. Παπά, παπά. Δεν το ζήτησε. Τι να προσφύγω, ρε, το κράτος που έχετε κάνει εσείς. Δηλαδή έχω ανώμνημη εταιρεία. Γιατί να δίνω το 40% στον αρεσιτέχνη, ρε, για να κάνω τη δικιά σου δουλειά, για να θρούνται τα εγγόνια σου. Δεν μου τα παίρνεις από εκεί. Το 10% δίνεις στον αρεσιτέχνη. Δεν δίνω το 10%, δίνω το 25%. Είναι... Εγώ, ρε, κάνω λάθος. Ναι. 5-10 χρόνια ήμουν σύμβουλος στον αρεσιτέχνη. Εσύ δεν μου πεις τι κάνω. Ρε παπά. Επί σειράν ετών ούτε και το 10% έδιναν οι περισσότεροι. Δεν ξέρω τι δίναν, εγώ ξέρω τι κάνουν οι ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Και να σου πω, για να ξέρεις, γιατί δεν ξέρεις. Το 12,5%, 13% δίνεις. Για να έχεις δικαίωμα να φοράς το σήμα της του ερασιτέχνη. Και 12% δίνεις για το γήπεδο, ενίκαιο. Και όλο μαζί είναι 25%. Και ο Σαββίδης έκανε με τον κύριο Κατσαρή μια συμφωνία στο περίπου, να πούμε, θα σου δίνω 600.000 το χρόνο και κλείσαμε. 600.000. Γιατί να τα δίνω? Για να κάνει την πολιτική του το κράτος και να πηγαίνουν τα εγγόνια σου να κάνουν στις πισίνες τζάμπα τις βουτιές τους ή να αθλούνται ή να παίζουν βόλεϊ και μπάσκετ. Ή να έχεις το όνομά μου για να παίρνεις λεφτά από το προπό και το στίγμα μέρα νύχτα. Και όταν θα χρειαστεί να αγοράσεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα, να βγαίνει ένας κύριος Κώστας και να λέει όχι, λέει, να κάνουμε οικονομία. Από δώρα θα κάνεις οικονομία που τα παίρνεις από 10 μεριές. 40% πληρώνω, 40%, 40% πληρώνω εφορία σε κάθε μεταγραφή που κάνω. 40. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλο από παντού με έχεις γδύσει, ρε. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και μου δώσες ένα ψίγουλο. Αυτό έχεις να κάνεις με το Υπουργείο Οικονομικών τώρα. Α, μπράβο. Από παντού λοιπόν το κράτος με ρουφάει και όταν θα χρειαστεί να μου δώσει ένα ψίγουλο που το δικαιούμαι, που το έδινε στις δικές σου τις ομάδες, βγαίνεις έξω και πάρα κάνεις πολιτική, να πούμε. Εάν δεν έχει πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, εάν δεν είσαι οικονομικός αυτάρκης, να μην ασχολείσαι. Ναι, ωραία, συμφωνώ. Ακριβώς. 100% συμφωνώ. Γιατί μεταγυρίζεσαι, ρε, και με πούλησες εμένα στους Τσέχους χωρίς να με ρωτήσεις. Γιατί οι ανώνυμες εταιρείες έπρεπε να υπάρχουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Ρε, άσε τώρα που έπρεπε να υπάρχουν. Άλλο σου... Άλλο σου λέω. Γιατί με πούλησες στους Τσέχους να καρπούνται το όνομά μου σε στοιχήματα χωρίς να με ρωτήσεις. Εγώ δεν είμαι ανώνυμη εταιρεία εδώ. Δεν γουστάρω, ρε, να με έχεις το προπό. Δεν μιλάς, ε. Πληρώνεσαι γι' αυτό. Τίποτα δεν πληρώνουμε. Ψίχουλα παίρνω. Πληρώνεσαι. Ψίχουλα με δίνεις. Παπά. Πληρώνεσαι γι' αυτό. Παπά. Σε μένα δεν θα τα λες αυτά. Πολύ πιο μπροστά ασχολήθηκα με αυτά εγώ από σένα. Τι να ασχοληθείς με τις γαϊδουρομάδες που σου να και τους προπονητές τους χαζούς τώρα. Να σας αφήσω. Καλή σας μέρα. Γεια σου, κύριε Φιλάρετε. Έτσι είναι, κύριε Κώστα. Έτσι είναι. Όταν τα αρπάζατε. Πάμε και ένα μενότι για κλείσιμο, να την ακούσεις κιόλας. Δεν μονάζει για δικά μας και τα αρνιά θηλυκά. Μονάζει για δικά σας είναι και τα αρνιά θηλυκά, αλλά τώρα έχεις βουκεφάλα. Άσε μακριά από αρνιά, γιατί ο βουκεφάλας θα ρομίξει και κρυφτείτε, γιατί είστε επικίνδυνα. Δεν κάθεστε καλά, προσέξτε πως κάθεστε. Θα τρελαθεί ο βουκεφάλας, σας έχω πει, και θα σας πάρει στο κυνηγητό και δεν θα ξέρετε που να κρυφτείτε. Και ξέρετε τι θα φωνάζετε. Σαν το Βασίλειο Κωστέτζο θα φωνάζετε. Τη σιρένα. Θα μας αλλακώσει ο βουκεφάλας. Τη σιρένα θα φωνάζετε. Λοιπόν, για να σε ρωτήσω κάτι. Για να Μενότι που σε λένε, το όνομα ολόκληρο του Μενότι, ξέρεις πως είναι? Δεν σ' άκουσα.
Μενώτη, δεν παρουσιάζεσαι με το όνομα Μενώτη. Ναι. Λοιπόν, όλο το όνομα του Μενώτη ξέρεις ποιο είναι? Όχι, δεν το ξέρω. Μόνο Μενώτη ξέρω, προπονητής της Εθνικής Αργεντινής. Ναι. Με αγιά, ολόκληρο το όνομα δεν το ξέρεις. Κοσίδα και τους έκανε όλους κοτσιδάκια. Αλλά και παρακάτω, στο διατάφτα, γρήγορα. Πότε πήρε παγκόσμιο κύπελλο με το Μενώτη Εθνική Αργεντινής? Με αργείς, θα σκάσω. Αργείς ρε Κώστα, έτσι αργούς. Και πότε πήρε παγκόσμιο κύπελλο η Εθνική Αργεντινής με το Μενώτη? Ναι. Πότε? Το 78 έπρεπε, 14-15 χρονών ήμουνα. Αλλά να σε πω κάτι, εγώ δεν είμαι Αργεντινή. Άλλοι με βγάλαμε Μενώτη. Εγώ είμαι Ιταλία. Εγώ είμαι Μπέτεκα. Εγώ είμαι Ρώση. Εγώ είμαι Τζοβ. Εγώ είμαι Καμπρίνη. Είμαι Ταρντέλη. Γουσάρο Ιταλία. Εγώ είμαι Ιταλόφιλος. Αλλά με βγάλε ένα φιλαράκι Μενώτη. Γιατί με λες πολύ ψαγμένος στην μπάλα και, και βγάζεις σήματα τρελά και μας τρελαίνεις. Και με λέτε σε βγάλω Μενώτη και λέω ότι γουσάρεις. Και να σας πω... Με το κατενάκιο είσαι και το αντιποδόσφαιρο, γι' αυτό είσαι άσχετος. Βρε, εσύ δεν ξέρεις από μπάλα. Αεξής και μπάλα δεν έχουν σχέση. Έβαλα εγώ ένα φιλαράκι αεξή, καρπούζι, πεπόνι και μπάλα και λέω πες μου πιάνει μπάλα και είπε το πεπόνι και το καρπούζι. Τέτοια πεπόνια και καρπούζια είστε εσείς. Εσύ να μιλείς για μπάλα, βρε, άσχετε. Ο Παοξής που έχει φάει κάκελα, σημέντα, σίδερα, τρέλα, μπάτο, σε ίδρος, έκανα. Άσε με τα παραμύρια τώρα, βρε, τα κάκελα και τα σημέντα. Τζούφι, τζούφι αυγά. Άκου Γιώργο. Γιώργο. Άσε, βρε. Βρε, δεν ξέρεις βρε από παρά, σε μην μιλάς. Το χέρα από τίτλους. Καταρχήν πολύ αργά. Πολύ αργά. Και τέσσερα πρωταθλήματα είδουμε φουκαρά. Φουκαρά. Φουκαρά τέσσερα έχεις. Και οι άλλοι, ο άλλος ο δικαιοφόρος έχει 14. Και 15 κύπελα. Δεν σ' άκουσα τώρα τι με είπες. Δεν σ' άκουσα. Ξύπλα. Βρε τι να ξυπνήσω, βρε, κοιμάσαι όρθιο! Ξύπλα! Όλοι χαμουτζίδες! Όλοι χαμουτζίδες! Κοιμάσαι όρθιο! Κοιμάσαι όρθιο και ξενοδοχεία τα πληρώνεις! Άκουσα να πω ρε, οι Παοξίδες εμείς οι Μακεδόνες, εσάς τους χαμουτζίδες, σας έχουμε στις φαλιάρες, σας στείλουμε και θα σας στείλουμε μας ξέρω, ψυχαλίζει! Ξέρω, ναι, ξέρω! Θα μας ρελέτε και σας δείχνουμε χλέπες! Ναι, γι' αυτό, από την 4η μέχρι την 12η θέση τερματίσατε στην Αλφα Εθνική. Με τα κάλπικα τα πρωταθλήματά σας, με λες τώρα... Λάζε τώρα το παραμύρι, βρε τώρα τα κάλπικα τα... Η πράσινοσκουφίσα έχει 14 και η κυτρινοσκουφίσα έχει 24. Να τα βάλετε όλοι στον ποπό σας και να χαίρεστε μεταξύ σας. Εμείς τέτοια πρωταθλήματα κυρκώσα δεν τα γουστάρουμε. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε καθαρή ομάδα, αρσενική ομάδα και σας στείλουμε όλους γιατί είστε μόνο για αυτίσιμο. Είστε μια λέπρα, μια συχασιά, μια βρωμιά να πούμε. Τέτοια βρωμιά που όταν σας σκεφτόμαστε και σας βλέπουμε μας γυρίζει το μυαλό ανάποδα σαν τον Βουκεφάλα. Βουκεφάλες γινόμαστε. Επειδή σας γυρίζει το μυαλό ανάποδα γι' αυτό είστε για τη Σταυρούπολη. Βρε ποια Σταυρούπολη, εσείς για τη Σταυρούπολη είστε, για το Λεμπέτη. Εσείς είστε, βγάλτε τα σορτσάκια και βάλτε κιλοτάκια και πάτε για διακοπές στη Χορνολούλη. Γεια σας, ακολουθεί κυρίες και κύριοι, δώσ' τους έφυγαν. Ακολουθεί Μάριος Ασλαμάς, η Τρόικα είναι εδώ. Εμείς αύριο το πρωί στις 8 να ρίξουμε ρε μια τον άνθρωπο ρε που... χρυσοπληρώνει για να είναι σε αυτή την εκπομπή. Γιατί με το χρυσό ασχολείται. Τζίτζιλας Κοσμήματα. Εργαστήριο κατασκευής χρυσοκοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Τεράστια ποικιλία. Σταυρούς, μονόπετρες και βέρες. Είτε πάω και είτε Άρης, βέρες Τζίτζιλα θα βάλεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε μας θα βρεις. Βενιζέλου 20 με Σιμισκή στο πρώτο όροφο και το λογιστικό γραφείο του Γιάννη Παπαδόπουλου Θεσσαλονίκης, Λεωφόρο Νίκης 3-231-0-222-216. Πολύκαστρο Κιλκής Θερμοπυλών 19-2-343-0-23-900. Βλέπω ένα φίλο που πήρε τηλέφωνο και άφησε μια παραγγελία στον Χρήστο, ο οποίος είπε για τον κύριο Κώστα. Το φίλο έσκασε μύτη, κατάμαυρος, αδυνατισμένος, ένας κούκλος πραγματικός, ένας ζεν πρεμιέ του ραδιοφώνου, Μάριος Ασλαμάς. Το τι είπε, κυρίες και κύριοι,
είπε να ρωτήσω τον κύριο Κώστα, και οι τράπεζες, λέει κύριε Κώστα, είναι ανώνυμες εταιρείες, γιατί τις χρηματοδοτεί το κράτος με το αίμα του ελληνικού λαού? Εδώ σας θέλω. Εμείς θα είμαστε αύριο στις 8 εδώ για να πούμε το τι έχει γίνει στους αγώνες, στον αγώνα το σημερινό και όχι μόνο. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας και την υγεία σας. Για Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγκλάν.